Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους του Αγγλικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε Κωστής Ραπτόπουλος, Γιάννης Κυλιτίδης, γιατρός Ηρακλειδέας. Τι κάνεις, γιατρέ? Μια χαρά είμαστε. Τελειώνει μια χρονιά. Ναι, πάει χρονιά. Πάει χρονιά. Ναι. Πήκαμε στο τέλος, στην ουρά. Ναι. Σιγά σιγά εορταστικό κλίμα έρχεται. Αυτό το γλυκόξινο έτσι, το δεν περίεργο, μπορώ, ρε, ούτε εγώ ιδιαίτερα. Δεν είναι λίγο... Εντάξει, χάνεις το ρυθμό σου, τρως πολύ, ξεφεύγεις. Δεν γυμνάζεις όπως πρέπει. Δεν γυμνάζω όπως πρέπει, δεν έχει και δραστηριότητες αθλητικές. Ευτυχώς υπάρχει Premier League για εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους. Με... Από συντονισμός 100%. Καλά, εντάξει, παρακολουθείς άλλα πράγματα. Ένα παραμύθι. Γιατί δεν το κάνουν παιδικό μα? Δεν ξέρω, εντάξει, βολεύει πάρα πολλούς, ξεκούραση, άδειες, εορταστικές. Από εδώ, δεξιά-αριστερά, αργίες, χαλαρότητα, λίγο να λειτουργήσει και η νύχτα. Πάνε και οι φοιτητές πίσω στα σπίτια τους εκεί πέρα, παίρνουν τα πολεμοφόδια από τους γονείς τους. Αυτή είναι η περίοδος των εορτών, κάθε χρόνο. Για έναν άνθρωπο μεγάλο σε ηλικία, μεσήλικα, γέρο, έναν 35, έναν 40, σήμερα, ας πούμε, κάνει κλικ. Οι εορταστικές περίοδες... γιορτές κάνουν κλικ. Όχι ιδιαίτερα. Παλιά δεν κάναμε περισσότερο κλικ, ή επειδή ήμασταν εμείς μικρότεροι. Είναι και οικονομική. Αλλά είναι και το θέμα της οικονομικής κατάστασης, είναι και το θέμα της ηλικίας. Δηλαδή τώρα τα παιδιά τα οποία το συνδύαζαν με τις διακοπές και το ότι δεν πήγαιναν σχολείο, με καλύτερο ύπνο κτλ. Δηλαδή με γιορτές, δώρα. Με το τεμπελίδι. Είχαν προσδοκίες. Ναι, εντάξει. Χώρια που για ένα μαγικό τρόπο τις γιορτές χάνατε το πορτοφόλι σου. Για ηλικιότητες. Κοίταξε, κάποτε υπήρχε και ο 13ος μισθός. Ναι. Σε όλο τον κόσμο υπήρχε αυτό που λέμε η αγοραστική δυνατότητα του κόσμου ήταν μεγαλύτερη. Υπήρχε ναι. Αυτή η αυθονία υλικών αγαθών. Σπατάλη. Σπατάλη. Άσκοπη. Άσκοπη για μένα, άσκοπη. Ναι, όντως. Άσκοπη. Ναι. Εντάξει. Τα σαλέ γεμίζανε. Γεμίζανε τα εκδρομές στο εξωτερικό. Πάρα πολλά πράγματα τέτοια. Τώρα πλέον τα τουριστικά γραφεία κυνηγάνε τον πελάτη με το πιστόλι. Ναι. Δεν πηγαίνει κανένας. Δεν τα εμπιστεύεται και ο κόσμος γιατί είχαν γίνει και από αυτά. Πολλές απάτες. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό με το Tottenham Pauk τότε. Βέβαια έχει σχέση με αγώνα. Ναι. Με τον Αλέξανδρο. Βέβαια εντάξει. Καλή... Αλέξανδρο. Απίστευτο. Εντάξει. Λέξανδρο, μούφας, ο κόκκινος. Τέλος πάντων. Υπήρχαν τέτοια πράγματα. Ναι. Τώρα είναι πιο συνετός ο κόσμος. Οι επιλογές του είναι διαφορετικές. Θυμάσαι κάποτε που βέβαια και μέσα στις γιορτές αυτές γιορτάζουν και πάρα πολύ. Χρήστος, Βασίλης, Νατάσα. Τώρα Σπύρος, Νίκος, εδώ το Δεκέμβριο γίνεται ένας κακός χαμός από γιορτές Λευτέρης που πέρασε μόλις σήμερα και η γιορτή του. Γιάννηδες, Ιορδάνηδες, Φωτεινή, Φανή, χαμός κακό. Γιορτές όμως, πώς τις λένε, γιορτές να πούμε καπιταλιστικές. Πάντα έτσι είναι οι γιορτές. Εντάξει τώρα, υπάρχουν μερικά ονόματα, ο Σιμεών, ο Νούφριος, ο Τηλέμαχος, αυτή δεν είναι... Δεν είναι και εμπορικά, δεν είναι και πολλά. Άρα δεν τις λένε και πολύ. Και τα πετάνε όπου να είναι μέσα ναι, στον χρόνο. Των Αγίων Πάντων και Σαχλαμάρες. Ποια είναι η πιο εμπορική γιορτή? Ποιο είναι το πιο εμπορικό όνομα? Το πιο εμπορικό όνομα, ποιο είναι? Ποιο είναι? Το πιο εμπορικό όνομα. Τι, η πιο εμπορική γιορτή από τους Αγίους? Ναι. Από ποιους, ρε φίλε? Ναι. Νομίζω ότι. Σε επιχειρηματίες, σε ποιους Αγίους? Αναλόγως και για ποια πόλη μιλάμε, εντάξει. Για όλες τις πόλεις. Για όλες τις πόλεις. Για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, λέει αυτός. Ποια εμπορική γιορτή? Αυτό τα δεν... Χριστούγεννα. Τα για... Χριστούγεννα είναι όλοι στο σπίτι τους. Το Πάσχα επίσης είναι όλοι στο σπίτι τους. Θεωρητικά τα καρναβάλια είναι πολύ καλή. Κάτσε, γιορτή λέμε, ρε, για γιορτή μιλάμε. Τα καρναβάλια. Το Τριώδιο δεν είναι γιορτή. Εντάξει. Δεν τα θεωρούν αυτοί οι θρησκόλοι. Καλή γιορτή είναι του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Δημητρίου, του Κωνσταντίνου και Ελένης. Κωνσταντίνου και Ελένης, νούμερο ένα γιορτή. Είναι Μάιος, αρχίζει ο καιρός να είναι καλός, βγαίνει ο κόσμος πολύ έξω. Στα play-off είναι, να πούμε, ο Πάο Κυρικάκης δεν ξέρει. Θα ανεβαίνει πάντα μια κατηγορία. Πώς τους είπε ο άλλος, τραυματιοφόρους, πώς τους είπε? Παλετοφόρους. Τραυματιοφορείς είναι η Λαρισέ, εντάξει. Αυτοί έχουν αυτή τη σχολή. Ναι, έχεις δίκιο, ναι, πραγματικά. Έχει δίκιο ο Καμόρα. Εντάξει, Κωνσταντίνου και Ελένης είναι Μάιο μετά από Πάσχα. Είναι η μεγαλύτερη οικονόμα. Η Κωνσταντίνου και Ελένη. Εντάξει, είναι η γιορτή της μαμάς εκεί πέρα με τα λουλουδάδικα, γιορτή των ερωτευμένων του Αγίου Βαλεντίνου. Έχει πολλές γιορτές εμπορικές. Γιορτή του πατέρα υπάρχει. Θεωρητικά ναι. Αλλά είναι πολύ. Εντάξει, αντιεμπορική. Είναι πολύ αντιεμπορική. Ούτε καν την ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Ναι. Νομίζω είναι η πρώτη Δευτέρα
η δεύτερη Δευτέρα του Μαΐου ή του Ιουνίου, δεν θυμάμαι τώρα. Κάποιος μπορεί να μας διαφωτίσει. Ένας είναι ο Βλάκας, θα μου δώσει άλλος. Εντάξει, ο χρηματοδότης της οικογένειας, αυτός είναι ο ρόλος. Παλιά ήταν ο χρηματοδότης, παλιά. Παλιά ήταν ο χρηματοδότης, από τότε που τα μεροκάματα γίνανε ισοπαλία και βγαίναν και οι γυναίκες και τα λοιπά. Κατακτήσανε, να πούμε, την αγορά και τα λοιπά και εντάξει. Αλλάξαν τα δεδομένα, αυξήσαν τα διαζύγια. Στην κρίση αυξήθηκαν τα διαζύγια γιατί πραγματικά ο άντρας δεν ήταν ο ισχυρός. Όταν ο άντρας χάσει το πορτοφόλι του, χάνει τη δύναμή του. Δηλαδή, ο άντρας, ο Σαμψόν, κακώς μεταφορικά λέγανε ότι τη δύναμή του το είχε στα μαλλιά του. Το μαλλί είναι στο παντελόνι. Εκεί είναι η δύναμη, να πούμε. Αυτό, άμα χάθει εκεί η δύναμη, είναι δυσάρεστα τα πράγματα για τον άντρα. Εννοείται. Ναι. Ο άντρας, ας πούμε, που δεν έχει χρήματα, δεν έχει και ψυχολογία. Όταν δεν έχει δουλειά, δεν έχει ψυχολογία, έχει κακή ψυχολογία. Είναι πολύ κακό. Έχεις δει καμιά γυναίκα που να μην έχει δουλειά να γίνεται αλκοολική? Όχι. Έχεις δει καμιά γυναίκα αλκοολική? Σπάνια θα δεις. Σπάνιο φαινόμενο. Ναι, γιατί η γυναίκα δεν έχει, ας πούμε, να πεις ότι θα χάσει την καριέρα ή θα χάσει τη δουλειά και θα την πούνε αμάν, ξέρω και τελείως. Σου λέει εντάξει, γυναίκα είναι. Θα μείνει, θα κάνει, θα ράνει. Ενώ ο άντρας, α πούμε, πρέπει να είναι πρωταγωνιστής. Πρέπει να είναι στο ζωικό βασίλειο ο κυνηγός. Όχι ο κυνηγός στο σεξουαλικό κομμάτι, αυτό είναι σαχλαμάρα. Ο κυνηγός γενικά να είναι ο κυρίαρχος. Έτσι λοιπόν με την οικονομική κρίση, να πούμε, ο κυρίαρχος άντρας πήγε στο αποχωρητήριο, έχασε την ψυχολογία του, έχασε τη δύναμή του, του δημιουργήσανε κατά κάποιο τρόπο, πώς το λένε, ένα αρνητισμό και φυσικά πλέον η γυναίκα σου λέει τι να τον κάνω όταν κατά κάποιο τρόπο δεν με καλύπτει. Δεν με καλύπτει οικονομικά, δεν με καλύπτει σαν ασφάλεια. Βέβαια τώρα αυτό αλλάζει πλέον γιατί έχουμε νέα δεδομένα. Ναι, για πες τα. Υπάρχει προσψήφιση στο λεγόμενο σύμφωνο κοινωνικής συμβίωσης και για ομόφυλα ζευγάρια. Οπότε θα έχουμε. Αυτό πότε ψηφίστηκε τώρα, Γιάννη? Νομίζω είναι προσψήφιση μέσα στις επόμενες μέρες. Για την Ελλάδα μιλάς ή είναι ευρωπαϊκό? Για την Ελλάδα, το ελληνικό κοινοβούλιο. Έτσι ναι. Ώστε να υπάρχει. Κάτι η Ελλάδα δεν παίρνει εντολές για κοινούς νόμους με την Ευρώπη. Υπάρχει ευρωπαϊκή διεκτήβα. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Και από εκεί όλο αυτό εκπορεύεται και θα ψηφιστεί στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ναι. Και θα, πλέον θα είναι νόμιμη όλη η διαδικασία. Έχω μια ένσταση. Ξέρεις ποια είναι η ένστασή μου? Δηλαδή, παλιά παντρευόταν οι άλλοι. Και ξέρω εγώ, ήταν αυτοί 35 χρονών, 30 χρονών, αυτό ήταν 32-33. Πορευόντουσαν, υποτίθεται, δεν χωρίζαν μια ζωή. Το ερχόταν ένα σταμπλά στο άντρα. Ας πούμε, πέθανε. Πήγαινε η χείρα όταν τα πράγματα ήταν normal, όχι τώρα που δεν τις δίνουν τις συντάξεις και τα λοιπά, οι απατεώνες αυτοί. Το αποσύρω. Οι καλοί άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα, μου ξέφυγε, δεν το, για άλλο το ήθελα να το πω. Ναι, και παίρνει τη σύνταξη, ας πούμε. Και λέει χείρα γυμνασιάρχου. Χείρα, ξέρω εγώ, διευθυντού τραπέζης. Χείρα, ξέρω εγώ. Εντάξει, λες για την τεχνική περιγραφή των όρων πλέον στα ομόφυλα ζευγάρια, θα λέει. Αν, ας πούμε, τώρα παντρευτεί ο Μανώλης με τον Νίκο. Και ζήσουν μαζί. Και παθαίνει ένα έμφραγμα. Συμβιών. Δεν υπάρχει γάμος, υπάρχει συμβίωση. Ο όρος, η τεχνική περιγραφή του όρου είναι συμβίωση. Συμβιών. Μισό λεπτό. Δηλαδή, τι είναι συμβίωση? Συμβίωση είναι και μπορεί και τον έχει εγκόμενο. Τι σημασία έχει? Απλά υπάρχει νομική κάλυψη. Ναι. Ότι μπορεί να έχουν κοινό πορτοφόλι. Στάσου, στα κληρονομικά. Δεν παντρεύονται, δεν έχουν παντρευτεί. Δεν έχουν κάνει γάμος. Πολιτικούς δεν έχουν κάνει. Συγγνώμη. Εντάξει. Συμβιώνται, λέει, δεν παντρεύονται. Ο Κώστας κοιτάει την ουσία, το περιγράφει έτσι. Όχι, θέλω να την γνωρίζω. Όχι, όπως είναι πρέπει. Δεν πρέπει να Δεν πρέπει. Μισό λεπτό. Δεν πρέπει να δίνουμε άλλη εικόνα από αυτό που είναι. Συγγνώμη, αν θέλω να παντρευτώ εγώ το γιατρό, δεν μπορώ να πάω στον. Βρεά στην εκκλησία. Ούτε στο Δήμα. Πού πάει? Υπογράφησε έναν συμβολιογράφο. Ο Δήμαρχος γιατί πάει εκεί και. Α, πάει ο Δήμαρχος για υπογραφή. Πολύ ωραία. Άρα, άμα πεθάνει ένας, παίρνει ο άλλος τη σύνταξη. Αυτό λέω. Αυτό θέλω να πετύχω. Θα γίνει αυτό, ναι. Θα μπορεί, ας πούμε, να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα που υπήρχε με τον Μινάτο Χαντισάβα, που δεν μπορεί ο σύντροφός του. Ναι. Για τον αφαιρετική. Όλα αυτά ασφαλιστικά. Όταν, ας πούμε, πεθάνει ένας εκ των δύο, θα μπορεί πλέον να είναι βαθμού συγγενείας πρώτου. Κάτσε, ρε γιατρέ, τώρα. Βαθμού και να μπορέσει να. Τώρα που πέθανε ο Μινάτος Χαντισάβας. Δεν μπορούσε να πάρει. Δηλαδή, ο σύντροφός του δεν μπορούσε στην ουσία να πάρει το πτώμα και τη σύνταξη και το πτώμα να κάνει την κηδεία αυτός, να το οτιδήποτε, να πάρει αποφάσεις για την ταφή του Μινά. Ναι. Ναι, σωστά. Τώρα τα πτώματα τα μεταφέρω ένα στον άλλον γιατί δεν έχει για την κηδεία κανένα λεφτά.
Σου λέει, θέλω να κυδέψει. Okay. Και το ανέλαβαν οι γονείς του Μινάτου Χατζησάβα ως... Ζουν οι γονείς του Χατζησάβα. Ναι, νομίζω ζουνε. Καλά, 67 χρονών ο Χατζησάβας πέθανε. Η αίσθησή μου είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, οι γονείς, δεν θυμάμαι ήταν ένας, δύο, δεν το παρακολούθησε. Καμιά μάνα θα ζούσε. Οι γονείς, οι γονείς. Α, οι γονείς ανέλαβαν. Μάλιστα. Εσύ τι γνώμη έχεις, γιατρέ? Κοίταξε, από τη στιγμή που η κοινωνία μας πλέον αποδέχεται τις σχέσεις, ναι, μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, ναι, πλέον θα πρέπει να υπάρχει και μια μορφή νομικής κάλυψης. Εφόσον δύο άνθρωποι είναι ενήλικες, έχουν πλήρη συνείδηση το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, για ποιο λόγο να μην τους παρέχεται αυτό το δικαίωμα? Ναι. Συμφωνώ, εντάξει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Δεν μου λες τώρα, και άμα τσακωθούν αυτοί, ας πούμε, το ανάλογο διαζύγιο ποιο είναι? Δηλαδή, σπάει το συμβόλαιο. Σπάει το συμβόλαιο. Πάει όμως στο συμβολιογράφο και λέει: το σπάω, λέει το συμβόλαιο. Στην ουσία, ένας συνεταιρισμός είναι. Ναι. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Ένας οικονομικός συνεταιρισμός. Κοίτα, αυτό είναι καλό μόνο για τους πλουσίους. Δηλαδή, είναι ένας πλούσιος γκέι, ας πούμε, και ο οποίος παντρεύεται, συμβιώνει με κάποιον άλλον. Και. Ναι. Ναι. Ναι, και μπορώ, για τους στοχούς που μπορεί να κάνουν, λέω: Γιάννη, ναι, σωστό. Μπορεί να κάνουν λεφτά στην πορεία των σχέσεων. Δηλαδή, σου λέει: εγώ μπορεί να έκανα, ξέρω εγώ, την. Τι σχέσεως του, ναι, σωστό, ναι, με διορθώνει, γιατί δεν το είπα καλά. Μάλιστα, μάλιστα, έχει ωραία εξελίξιμα πράγματα. Ο Μητροπολίτης τι λέει όλα αυτά? Εντάξει, ο Μητροπολίτης έχει την άποψή του, αλλά ό,τι και να πει, εντάξει, έχει το δικαίωμα η Εκκλησία να ευλογεί τους γάμους μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι είναι διαφορετικού φύλου. Και αυτό είναι μια μεγάλη business που λέω εγώ στην πραγματικότητα. Μια μεγάλη επιχείρηση. Μπορούν να το κάνουν τώρα. Δεν μπορούν να έχουν ενστάσεις. Είναι διαφορετικός ρόλος του κράτους με την Εκκλησία. Α. Αλλά δεν τον παίρνει και για πελάτη όμως η Εκκλησία τον. Άσχετο. Ναι. Εννοείς πελάτη με την είναι ο. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, της τελετής. Ναι, δηλαδή μπορεί να του βαφτίσει και το παιδί. Μάλλον. Έτσι δεν είναι? Πώς γίνεται? Δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρξει σκιοθεσία κτλ. Νομίζω ότι δεν ξέρω που θα φτάσει η νομική κάλυψη. Μέχρι σε ποιο σημείο. Χάνονται χρήματα. Χάνονται χρήματα στην Εκκλησία και χάνονται χρήματα και από το κράτος. Δεν συμφέρει τώρα. Η αλήθεια είναι, γιατρέ, αυτό το πράγμα. Δηλαδή χάνει η Εκκλησία λεφτά. Χάνει σαν εταιρεία λεφτά. Γιατί δεν τους παντρεύει. Ένα 250 να ανάψει δύο πολυέλαιος, ένα 300 δεν είναι. Εντάξει, νομίζω ότι η Εκκλησία, για την Εκκλησία η έννοια του γάμου είναι με την έννοια του πληθύνει. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Έχουν πελάτες οι άνθρωποι. Γιατί... Εντάξει, τώρα και πελάτες είναι. Βέβαια. Είναι ΑΕ, όπως λέει και ο φίλος μας ο Γρηγόρης. Άστα να είναι το σάλι αυτό. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο θα περάσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει θεσμοθετήσει. Υπάρχει σχετική διρεκτίβα. Πώς την είπες? Σχετική διρεκτίβα και νομίζω ότι. Η διρεκτίβα ποια είναι? Οδηγία. Εντάξει. Αφού... Εντάξει, είναι πλέον θέμα του, ναι, κράτους, ναι, του κράτους μέλους να ακολουθήσει. Εντάξει, δεν είναι κανονισμός, δεν έχει την υποχρεωτικότητα. Αφού είπαμε, ναι, αφού είπαμε ναι στην Ευρώπη, θα πρέπει να δεχτούμε. Εντάξει. Να και τους κανόνες, λέει ο γιατρός. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι για την κοινωνία μας είναι μια πρόοδος. Είναι πρόοδος. Να συμβεί, ναι, βέβαια. Είναι πρόοδος, λες. Μια πρόοδος. Ναι. Δηλαδή, αν ένα ζευγάρι το οποίο δεν προκαλεί γενικό. Δεν προκαλεί. Δηλαδή, και τα τεροφιλόφιλα ζευγάρια μπορούν να προκαλέσουν με τη συμπεριφορά τους. Ναι. Δημόσια. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Εντάξει. Όλοι έχουν το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σχέση. Είτε είναι του ίδιου φίλου, είτε και διαφορετικού φίλου. Άρα, λες ότι συμφωνούμε. Σωστό θα έρθει. Συμφωνούμε, ναι. Εγώ διαφωνώ λίγο με τη σύνταξη, να πούμε. Είμαι δηλαδή αρνητικός. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δυσκολεύεται η χείρα να πάρει τη χείρα βοηθείας από την. Όπως βλέπεις, ναι, τα πάντα είναι γύρω από τα λεφτά. Δηλαδή, όπως. Η μαρμίτα είναι όλα, η εκπομπή και ο τίτλος της ήταν προφητικός και συνεχίζει να είναι προφητικός. Η μαρμίτα με αυτόν τον τίτλο δεν θα πεθάνει ποτέ. Εμείς θα πεθάνουμε. Θα τη συνεχίσει κάποιος άλλος τη μαρμίτα. Κάποια στιγμή πιθανολογώ ότι ο τίτλος θα παραμείνει. Όλα είναι για τη μαρμίτα. Όλα είναι για τη μαρμίτα. Συμπεριφορές, συμμαχίες, καυγάδες, αυτά κτλ. Όλα είναι για τη μαρμίτα. Η μαρμίτα είναι το παν. Και για τη μαρμίτα γίνονται όλα. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει και το κοινό. Και πάνω κοινό. Σε αυτό το κομμάτι και πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία, εγώ έκτισα, να πούμε, μια καριέρα δημοσιογραφική. Αν τη πούμε δημοσιογραφική. Μελετώντας τη συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στο οργανωμένο ομαδικό κίνημα, μέσα στη δημοσιογραφία, μέσα στους μάνατζερ κτλ. Καταλήγω ότι καλές είναι ιδέες, αλλά πιο καλά απ' όλα είναι τα χρήματα. Οπότε όλοι λειτουργούν βάσει αυτή τη φιλοσοφία. Λοιπόν, έχει μήνυμα, γιατρέ, για διάβαση, γιατί εμένα. Ένα μήνυμα, ένα κι ολοκέλο. Εντάξει, λέει,
από τον 884 φίλο. Οι φίλοι δεν γνωρίζουμε. Κωστή, θες να κάνεις σοβαρή εκπομπή στην TV και παίρνεις τον Ασλαμά. Τι θες, να πετάγεται και να λέει Κωστή, Κωστή θεϊκό μήνυμα, πάρε το γιατρό στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, φίλο μου, για τα καλά σου λόγια. Οι φίλοι δεν ξέρουμε. Ο γιατρός όμως, από ό,τι ξέρω, δεν θέλει να δείξει τη μούρη του στην τηλεόραση. Καλά, πέρα από αυτό, εντάξει. Ναι, δεν αυτό... με συγκινεί και το project έτσι πώς είναι δομημένο. Ποιο? Της τηλεοπτικής εκπομπής. Δηλαδή, πώς θα την ήθελες? Νομίζω ότι υπάρχει μια αργοπορία όσον αφορά τον πρόλογο, γιατί είστε πάρα πολλά άτομα. Τρεις. Δηλαδή, μέχρι να πει ο καθένας τα δικά του, σπαταλιέται πολύς χρόνος, ναι, πολύτιμος. Ναι. Και χάνεται αυτό που λέμε ουσία και επικοινωνία με τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μια μισότητα με τον κόσμο. Ναι. Ακόμα και στην τηλεόραση. Ναι. Δηλαδή, όσο υπάρχει αυτή η χρονοκαθυστέρηση. Για αυτό που θα γίνει, λες. Για αυτό που θα έρθουν τα τηλέφωνα, θα πει ο καθένας να μου πει το τηλεοπτικό προϊόν είναι και διαφορετικό. Εκεί πέρα υπάρχει και διαφήμιση, η οποία είσαι πιο εξαρτημένος από αυτήν, γιατί έχεις τους χορηγούς σου που είναι και περισσότεροι. Εντάξει. Έτσι πως κυλάει, δηλαδή χρονικά είναι και μεγάλη διάρκεια της εκπομπής και δεν έχει αυτό που λέμε τη διαδραστικότητα με το κοινό. Ναι. Εντάξει. Θα υπάρχει. Είναι πολλά τα άτομα στο πάνελ. Τρία άτομα είναι πολλά. Πάρα πολλά. Είναι πολλά, λέει. Είναι πολλά, ναι. Ναι. Είναι καλό να αλλάζετε περιοδικά, να μην μαζεύονται τόσοι πολλοί. Δηλαδή μέχρι να μιλήσει ο καθένας. Χάθηκε στη μετάφραση. Δεν θα μιλάει, θα δείχνει ο καθένας. Το βίντεο του. Αυτό που έχει κάνει μοντάζ. Θα δείχνει. Και για μένα προσωπικά το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωμένη εικόνα όλη τη αγωνιστική, γιατί έχει και δευτεριάτικο παιχνίδι, χάνει και από εκεί. Δηλαδή προχθές έπαιζε ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα και κάνει Κυριακή εκπομπή. Τι να πει για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του κοινού, οι ΠΑΟΚτσίδες. Ναι, θα τύχει. Δύο φορές το χρόνο θα τύχει. Δύο, τρεις και ίσως και περισσότερες. Ίσως και τέσσερις, ναι, σωστό. Μια που πιάσαμε και τον ΠΑΟΚ τώρα να περάσουμε στα ποδοσφαιρικά. Ναι, για πάνε στα ποδοσφαιρικά, γιατί τα υπόλοιπα, ναι. Νομίζω ότι πλέον φτάνουμε στο τέλος του πρώτου κομματιού της περίοδου. Όλες οι ομάδες εδώ πέρα θα κάνουν κάποιες κρίσεις βάσει και των βαθμών των οποίων έχουν συλλέξει το πρωτάθλημα, βάσει της πορείας τους και του ρόστερ το οποίο δόμησαν το καλοκαίρι. Για την ομάδα του ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι πειραματισμοί συνεχίζουν και υπάρχουν. Στη Λεβαδιά το μάτς το είδες? Δεν το είδες. Σου είπα το αμέλησα, προτίμησα να πάω να γυμναστώ και ήθελα να δω το Λέστερ Τσέλσι. Ναι. Μου κέντριζε πιο πολύ το ενδιαφέρον το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πού γυμνάστηκες, γιατρέ μου? Κολυμπάω, στύπησε πισίνα. Ναι. Πόσα μέτρα? Κάνω σε μία ώρα 4 χιλιόμετρα. Κάνεις 4 χιλιόμετρα? Βέβαια, εντάξει. Υπήρξα αθλητής σε καλό επίπεδο. Σε μία ώρα 4 χιλιόμετρα. Ναι. Τι λέει, τρελός, εντάξει. Είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση. Ο άλλος σε μισή ώρα κάνει 2,5 χιλιόμετρα στον περίπατο. Εντάξει. Ναι. Με καλές εντάσεις. Συνεχόμενο κολύμπι. Συνεχόμενο. Ναι. Αερόβια άσκηση. Πολύ καλή για το μυοκάρδιο. 4 χιλιόμετρα σε μία 4 ώρα. Χιλιόμετρα. Αυτό είναι φοβερό, ρε. Εντάξει. Είναι, για την ηλικία μου είναι μια πολύ καλή και συχνότητα. Γιατί πάω σχεδόν όλη την εβδομάδα. 6 φορές τουλάχιστον. Από μία ώρα είναι μια πολύ καλή άσκηση. Με πολύ καλή συνέπεια, συχνότητα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Δεν σταματάς. Όχι. Μία ώρα συνεχόμενη κολύμπη. Φοβερό. Εντάξει. Αυτό... Μετά. Μετά πηγαίνω σπίτι. Κατά βάση, επειδή είμαι και συνδρομητής, δεν θα πω. Βλέπω κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί είναι γεμάτο το πρόγραμμα. Ειδικά τις Δευτέρες υπάρχει και παιχνίδια από Αγγλία και παιχνίδια από την Zweite Liga που μου αρέσει πάρα πολύ να την παρακολουθώ. Μου αρέσει ως πρωτάθλημα. Στην Β' Γερμανία. Ναι. Θα έχει κάποιο Ιταλικό, κάποιο Ισπανικό. Ποιοι είναι πρώτοι εκεί στη Β' Γερμανία? Αυτή τη στιγμή είναι η Red Bull Λειψίας. Ναι. Και δεύτερη είναι η Φράιμπουργκ. Καρλσρούι. Η Καρλσρούι είναι στο μέσο του βαθμολογικού πίνακα. Νιρεβέργη. Και η Νιρεβέργη τώρα αρχίζει και ανεβαίνει. Γιατί χτυπάει την τριάδα. Ένα αυγό έχει μέσα. Το να παίξει στα playoff στα μπαράζ. Αυγό έχει, το αυγό να πετάξει, ρε χαϊβάνι. Νομίζω ότι στην Β' Γερμανία, ναι, ακόμα και στο 13η θέση. Όχι, ρε το αυγό να πετάξει. Εδώ πεινάει ο κόσμος. Είσαι τρελός. Τρελός είναι. Έχει κάνει φτωχό. Φέρνει ένα νερό. Ναι, συνέχισε, γιατί αυτό τρελός είναι. Λοιπόν, η Β' Γερμανία είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές. Ναι. Και εκεί που θεωρητικά κυνηγά την άνοδο. 4-4-2 δεν παίζουν εκεί οι περισσότεροι. Πα, το 4-2-3-1 είναι νομοτέλεια. Είναι νομοτέλεια. Παντού. Ναι. Το θεωρείς καλό σύστημα, έτσι. Νομίζω είναι για η χρυσή μετριότητα των συστημάτων. Δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ και στις κατανομές των χώρων και στην τακτική συνέπεια. Δεν δυσκολεύει τον προπονητή σε θέματα απαιτήσεων στην προπόνηση. Λοιπόν, εδώ θα δούμε και το βαθμολογικό πίνακα της δεύτερης. Είναι πρώτη η Λειψία στους 18 αγώνες με 38 βαθμούς. Δηλαδή βλέπεις στους 56 διαθέσιμους. Ναι. Έχει χάσει 18 η πρώτη ομάδα του βαθμολογικού πίνακα. Δηλαδή βλέπεις εδώ 38-35. Η τρίτη ομάδα που είναι η Ρεβέργη ανέβηκε. 30, Σανκ Πάουλη 30, 28 Μπράουνσβαϊκ, Μπόχουμ 27, η 7η Σατχάουζεν 26, 25 Καϊζερσλάουτεν, Γκρόιτερφριντ 25,
Χάιντενχάιμ 24. Δηλαδή βλέπεις μέσα σε δύο νίκες. Ανατρέπονται. Είναι 7 ομάδες. Αυτό είναι πολύ όμορφο πρωτάθλημα. Όπως μπορείς, γιατρέ, σαν Ηρακλής, να ομορφύνεις το πρωτάθλημα στην ουρά, κάνοντας ένα διπλό μέσα στο Αγρίνιο. Αυτό κοίταξε τώρα, για αυτό το, ναι, αυτό το, ναι, παιχνίδι, ναι, ναι, τον Ηρακλή δεν είναι τόσο κομβικό. Ο Πανθρακικός. Τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό αμέσως γίνεται εκεί της Μουρλής. Καταρχήν ο Ηρακλής έχει ένα πλεονέκτημα. Περιμένω αυτή την αγωνιστική. Θέλω να γίνει αυτό για να έχουμε ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Suspense, ναι, όντως. Ναι, άμα πέσουν οι δύο και τους ξέρουμε από τον πρώτο γύρο. Και κοίταξε, ο πρωταθλητής τον ξέρουμε από τη 10η αγωνιστική ή πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δεν είναι τώρα. Κοίταξε, το παιχνίδι του Ηρακλή στο Πανετολικό έχουμε μια μεγάλη απώλεια. Τον Μπουκουβάλα, ο οποίος δεν θα είναι δεξιμπά. Νόμιζα το Ρωμάνο θα έλεγες. Όχι, πιο Ρωμάνο, σήμερα τραυματίστηκε. Εγώ το βλέπω το παιχνίδι με Κυριακίδη δεξί μπακ και Χαντή αριστερό μπακ. Θα σου τηλεγήσω μετά γιατί. Η πιο ορθολογικό από αυτό που έκανε την Κυριακή. Από τη στιγμή με τον Μπουκουβάλα αριστερό μπακ και τον Καρλίτο δεξί. Αυτό τώρα να βάλεις δεξιοπόδωρο αριστερά. Καταστρέφεις την ομάδα όταν επιτίθεται και θα κάνει δώσει πλάτος. Ο Παπαδόπουλος καλός ήταν σήμερα, πάλι τον είδα. Με τον Πανθραϊκό κατέστρεψε τα άκρα, ήταν λίγο κακό στο στήσιμο και στο κουτσάρι. Εντάξει, τώρα. Δικαιούται και το γεγονό ότι ο Ηρακλής, ναι, 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 παρόλο που έχει πολύ κακή εικόνα και, καλός, και κακό σχηματισμό και κακές επιλογές παικτών, δεν έχασε. Γιατί το μάτς του Σαββάτου το πρωτεύον ήταν να μην χάσει, ναι, και να διατηρήσει μια βαθμολογική, ναι, απόσταση, ναι, από την ουρά συγκεκριμένη. Μην χάσω. Ναι. Μην χάσω, δηλαδή. Έχει και τη φιλοσοφία αυτή ο Άβελ. Την έχει και πολύ καλά κάνει. Δηλαδή, όπως και το μάτς με την Ξάνθη που είδες που δεν μπορούσε να το κερδίσει, το πήγε στην ισοπαλία. Ήταν χαρούμενος και καλά κάνει, γιατί το πρωτάθλημα θα έχει τέτοιες αναποδιές. Δηλαδή, αυτό που κάναμε με το Λεβαδιακό τον Πανιόνιο, αν είχαμε εκεί δύο χ, που ήταν πολύ εύκολο να τα κάνεις, η ομάδα τότε θα ήταν. Την είδες λίγο Γκουαρδιόλα. Εντάξει, ήταν κακή προσέγγιση. Ιδιαίτερα με το Λεβαδιακό την είδες. Και το καλό με τον Πανετολικό είναι ότι είναι μια ομάδα. Την κόψατε την ομάδα στα δύο. Ο Πανετολικός, επειδή έχει πολύ χαμηλή βαθμολογική συγκομιδή και το πρόγραμμά του μετά δυσκολεύει πάρα πολύ. Θα πάει να παίξει μέσα στην Κομωτινή στις αρχές του, του δεύτερου γύρου, τρίτη αγωνιστή συγκεκριμένα. Και αυτό κομβικό μάτς. Πολύ κομβικό, το Πανθρακικός Πανετολικός. Θα παίξει μέσα στη Βέρεια. Είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να ρισκάρει. Και έχει έναν προπονητή γυραιό, όχι Ηρακλειδέα, το Μαντζουράκη, ο οποίος δεν έχει την πνευματική διάβια που είχε κάποτε. Στα 67 του. Στα 67 του. Και το αν πάει. Πιστεύεις ότι ο προπονητής στα 67 δεν μπορεί να κοουτσάρει. Δεν μπορεί να κοουτσάρει όπως ας πούμε στα 50-55. Χάνει δηλαδή. Χάνει πεταλιές, χάνει νερά, χάνει βαλβίδες. Δηλαδή το μυαλό του, ας πούμε. Δεν έχει την ίδια ικανότητα το να βλέπει μέσα στο παιχνίδι, να το διαβάζει, να βλέπει ανορθογραφίες, ναι, κακές επιλογές, να βλέπει, ναι, τις αδυναμίες του αντιπάλου, να τις διαβάσει. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ο Πανετολικός θα έχει πάρα πολύ άγχος στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Βιολογική δηλαδή αυτή η λέξη. Ναι, θα έχει, ναι, πάρα πολύ άγχος. Είναι βιολογικό καθαρά, ναι. Δηλαδή δεν ήταν ο ίδιος ο Τραπατώνης στα 50 και στα 70. Συγγνώμη, όμως στα 67 ο Ρεχάγκελ πήρε. Ναι, αλλά με μια ομάδα η οποία παίζει ένα μήνα το χρόνο. Ναι. Δηλαδή δεν έχει την ένταση της καθημερινότητας. Σε εβδομάδα. Σε εβδομάδα. Ναι. Ναι. Το να κάνει προπόνηση, να δει τους τραυματισμούς, να προετοιμάσει την ομάδα, να έχει τακτικό πλάνο κάθε εβδομάδα για το πώς θα σχεδιάσει βάσει αντιπάλου την ομάδα. Λοιπόν, βλέπεις ότι αδυνατούν να το κάνουν. Μια που λέγαμε για το μάτσο του Αγρινίου της Κυριακής. Η προσέγγιση είναι να παίξει με Μπαρτολίνη και Ζιαμπάρη όπως είπαμε στα στόπερ. Αριστερά Χαντή, δεξιά Κυριακίδη. Καλή τετράδα είναι αυτή. Λοιπόν, διάδα στα Χαφ Καρασαλίδη Τζόγλου. Πάμε στην τριάδα πίσω από τον επιθετικό που θα είναι Μπουλούτ, Πασάς και Τσιλιανίδης. Καλή. Και μπροστά Βέλιος. Καλή ομάδα είναι. Νομίζω ότι με μια τέτοια σύνθεση ο Ηρακλής έχει πολύ τύχη να πάρει αποτέλεσμα μέσα στον Πανετολικό. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά το μάτς του Πανιωνίου που έκανε τα 5 γκολ μέσα στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός πήγε με πολύ αφέλεια και άφησε τρελούς χώρους. Εκεί με την ταχύτητα και του Βιγιάλμπα τότε και του Μπακασέτα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει. Είναι πολύ απίθαρχη τακτικά. Δηλαδή δεν κρατάνε θέσεις, δεν έχουν αυτό που λέμε αμυντικές βοήθειες. Τα χάφη είναι αργά, η στόπερ είναι αργή. Βγαίνει με άναρχο τρόπο στην επίθεση. Έχει αυτούς τους Λατινοαμερικάνους οι οποίοι είναι πολύ ατομιστές και ο Βηγιαφάνες και ο Μπεχαράνο και ο Ρουσκουγέδα. Είναι ομάδα η οποία δεν έχει αυτό που λέμε συνοχή τακτική. Και η αίσθησή μου είναι ότι αν ο Ηρακλής είναι σοβαρός και στιβαρός και αποφύγει ένα γρήγορο γκολ, που το βασικό είναι το πρώτο 30 λεπτό να μην σκοράρει η ομάδα του Πανετολικού, να μην προηγηθεί, όσο περνάει ο χρόνος, τόσο θα χώνεται περισσότερο ο Πανετολικός για το αποτέλεσμα. Που θέλει μόνο τρίποντο. Θέλει μόνο τρίποντο, γιατί μετά. Γιατί μετά θα παίξει τηλεοφόρο, θα υποδεχτεί την Τρίπολη και συνέχεια έχει δύο εκτός έδρας παιχνίδια με Πανθρακικό και Βέρεια. Δηλαδή βλέπεις ότι οι αρχές του δεύτερου γύρου είναι πολύ κομβική για την ομάδα του Πανετολικού. Πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό λέω ότι ο Ηρακλής μακάρι να κάνει ακόμα και το χ είναι κακό αποτέλεσμα για τον Πανετολικό, έτσι ώστε να του δημιουργήσει πρόβλημα. Μάλιστα.
να βοηθήσει και το Μαθρακικό, δηλαδή, να, που είναι μια πολύ συμπαθής ομάδα. Όχι κάτι με την ομάδα του Πανατολικού και τους ανθρώπους του Αγρινίου. Αλλά θέλουμε μια ομάδα από την Κομωτινή για ιδιαίτερους λόγους να μείνει στη Super League. Τι είναι οι ιδιαίτεροι λόγοι? Είναι μια ομάδα σε ευαίσθητη περιοχή. Όχι, μωρέ, γιατρέ, πώς όχι, όχι, πέρα από αυτό. Αυτά τα κλισέ, τα λένε οι άλλοι, τα λέμε και εμείς τώρα. Ευαίσθητη, τι έχει ευαίσθητη η περιοχή, τι έχει θλάση, έπαθε. Επειδή... Τι έχει η Κομωτινή, μια χαρά είναι. Είναι ωραίο για μια νοσοκομείο περιοχή. Νοσοκομείο έχουν πάμε λειτουργεί. Πανέμορφη έχουν πόλη. Έχουν φυλακές. Έχουν ένα πούμε. Εμένα μου αρέσει αυτό το μοσαϊκό του πολιτισμού που έχει η Δυτική Θράκη. Που είναι μουσουλμάνοι και χριστιανοί, συνυπάρχουν. Γιατί να μην συνυπάρχουν. Η Μαρμίτα είναι πάνω από και πολύ αρμονικά κατά, ναι, κατά βάση. Δηλαδή θα ήθελα καταρχήν να δω μουσουλμάνους παίκτες και στο Παθρακικό και στην Ξάνθη. Ναι, βέβαια, βέβαια. Για να μπορέσει να έχει και το μουσουλμανικό στοιχείο στο γήπεδο. Εγώ το έχω πει αυτό πολλές φορές εκεί. Αν και βλέπω στην Ξάνθη κατά περίοδους αρκετούς μουσουλμάνους να πηγαίνουν στο γήπεδο, ο Παθρακικός ακόμα δεν έχει καταφέρει να τους προσελκύσει. Γιατί στο γήπεδο. Όμως, δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι θέμα του κύριου Σαββάκη, των ανθρώπων οι οποίοι διοικούν τον Παθρακικό. Έχουν τον Μπαϊκαρά εκεί πέρα. Καλός. Πέρυσι πολύ καλός. Καλός. Πολύ καλός και συνεχίζει 35 να εκπλήσει με την παρουσία του στον αγωνιστικό φέτος χώρο. Φέτος όχι τόσο δυνατός όπως πέρυσι. Όχι. Καταρχήν ο Παθρακικός έχει ένα παίκτη που δεν τον έχει ο Ηρακλής. Τον Τιγκινή. Ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι όμως για σεντερφόρ, έτσι. Είναι για πιο πίσω. Είναι κρυφός επιθετικός. Αυτός ήταν πίσω από το σεντερφόρ. Πίσω από το Βέλιο να ήταν, λες. Δηλαδή αν είχες έναν Τιγκινή πίσω από τον Βέλιο. Και αριστερά να τον είχες. Δεν πειράζει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολυσύνθετος και έκανε πολλά πράγματα στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ναι. Στο κράτημα μπάλας, στο να μπορέσει να ηρεμήσει την ομάδα του Παθρακικού. Ωραία τελειώματα. Ειδικά το τελείωμα που κάνει με τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ όμορφο με το αριστερό. Το δεύτερο γκολ. Το τρίτο γκολ του Πανθρακικού. Το τρίτο, ναι. Βάζει δύο σε εκείνο το παιχνίδι. Το δικό του δεύτερο, το τρίτο του Πανθρακικού. Εντάξει, συμφωνώ ότι ο Ηρακλής είχε τύχει στα τελευταία μάτς. Και η Ίντερ είναι πολύ δυνατή υποψήφια για το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Ναι. Πάει πολύ καλά και δεν έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν μου λες. Το ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις? Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία θα μπει κουτσά στραβά στα playoff και εκεί πρέπει να εστιάσει την προσοχή του. Κουτσά στραβά. Εντάξει, δεν φαίνεται να χάσει τη θέση με στην πεντάδα. Βλέπουμε ότι έχει πολύ αστάθεια στα αποτελέσματα. Είναι λογικό, γιατί δεν έχει βρει ένα σχήμα συγκεκριμένο, τόσο σε πρόσωπα όσο και σε τακτικό σχηματισμό. Χθες δεν πήγε πολύ καλά. Εμείς τα είπαμε ότι ο Λεβαδιακός είναι μια δύσκολη ομάδα. Κάποιοι πίστευαν το διπλό στην Ντόρτμουντ που θα έκανε τον ΠΑΟΚ αυτόματα υπερομάδα και θα πήγαινε. Νομίζαν, γιατί δεν ξέρω ότι το ένα παιχνίδι με το άλλο τεράστιες διαφορές. Δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Είναι άλλο να καταστρέφεις και άλλο να πρέπει να παράξεις ποδόσφαιρο, να δημιουργήσεις. Και με χαφ στο κέντρο που δεν ήταν παραγωγικά, όπως ο Τζίμι. Υπήρχε αυτό εκεί πέρα, ο Τζιόλι στα στόπερ, δεν ξέρω πώς πήγε. Τελικά ο Στάθης έπαιξε αμυντικό χαφ. Ο Στάθης έπαιξε αμυντικό χαφ από ό,τι κατάλαβα. Σαν τρίτο αμυντικό χαφ ήταν. Ο Στάθης ήταν ένα μπακ αναπληρωματικό δεξί. Και στον Όφη και στον Κομωτινή και το βλέπω βασικό κόφτη τώρα στην Λεβαδιά. Και από ό,τι έμαθα πήγε και πάρα πολύ καλά ο Μανολάς, ο γιος του Στέλιου. Έκλεισε το Ροντρίγκες. Όπου στην ουσία ο Μιλιάζης επειδή τραυματίστηκε, ναι, τον έχουν ξεχάσει ήδη. Δεν φαίνεται η απώλειά του, που είναι πολύ σημαντικό. Πολύ κοντά τον έπαιξε. Με βοήθειες βέβαια. Ένα ψηλό κορμί βέβαια για τον Μπακ. Ναι. Ψηλό κορμί. Πάνω από ένα 80 είναι, ναι, ο. Είναι πάνω από ένα 80, γι' αυτό στο κομμάτι του της αναχαίτησης ήταν πολύ καλός. Δεν έχει όμως το ανέβασμα. Δηλαδή, το μοντέρνο το ανέβασμα που θα κάνει σαν τον Άνω που ανεβαίνει, σαν τον ξέρω εγώ. Σαν τον Λίνο στα καλά. Ναι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Εντάξει, τώρα μην έχουμε απαιτήσει πολύ για το αριστερό μπακ του Λεβαδιακού. Εντάξει, πιο πολύ στόπερ είναι, α πούμε. Εντάξει. Εντάξει, πήγε πολύ καλά. Όπως και ο Ποτουρίδης είναι στόπερ που παίζει αριστερό μπακ. Και ήταν η ανορθογραφία του το Σάββατο. Ο Πανθρακικός. Δηλαδή, ταλαιπωρείται εκεί ο Ποτουρίδης. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν είχε τον Τζουμάνι. Και έπαιζε back half ο Τζουμάνης. Έπαιζε 3-5-2. Έπαιζε 3-5-2 και ερχόταν τρίτο στόπερο από Τουρίδης αριστερό. Έκανε πολύ ωραίες εμφανίσεις. Αλλά τώρα πήρε τον Τζουμάνι ο άλλος στον Άρη. Στη Βέρεια μου φαίνεται και τον πήγε στον Άρη, ναι. Εκεί είναι τώρα στον Άρη, στο ρόστερ του Άρη. Φοβάζει τώρα αυτό το κορμί να ανεβαίνει ψηλά και να γυρίζει. Είναι δύσκολο αυτό το κορμί. Δύσκολο. Για δες τα μηνύματα. Λοιπόν, δεν είναι και πάρα πολλά. Ο κόσμος εντάξει δεν θέλει ή δεν συμμετέχει. Λέει ο 643 το Πασόκ μου πει τη Μιχία. Ο Τσίπρας την δεν το διαβάζουμε. Και ο ελληνικός λαός στο μαζοχισμό. Λοιπόν, αν το να βάζεις κρέας. Δεν το διαβάζουμε αυτό. Είναι πρόοδος, κράτα την και ανορθόγραφο. Εντάξει, τέλος πάντων. Απάντησε το. Λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του. Ναι. Καλός ή κακός. Εσένα δεν σε υποχρεώνει κανείς να το κάνεις. Αλλά δεν σε υποχρεώνει κανείς να επιβάλλεις και την άποψή στον άλλον. Ναι. Αφού σου δεν σε ενοχλεί. Δεν στο ζητάει κανείς. Ναι. Έχεις τα θέλω σου. Ναι. Καλά κάνεις και τα έχεις. Είναι προσωπική σου υπόθεση. Λοιπόν, και τον άνθρωπο, τον 857 το απαντήσαμε. Όντως έχει τύχει ο Ηρακλής τα τελευταία μάτς. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία ό,τι ευκαιρίες δημιουργεί γίνονται γκολ.
Και αυτό είναι θέμα. Αυτό δεν είναι τύχη. Είναι τύχη, συγκέντρωση στο παιχνίδι, είναι πολλά, εντάξει. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, εμείς που θέλουμε να μελετήσουμε, λέει ήταν άτυχος, λέει είχε ένα δοκάρι, δύο ευκαιρίες και δύο τετατέτ. Όχι. Είναι πολύ καλός στο να δημιουργεί την ευκαιρία, ο Χάφτου είναι καλός, την πάει την μπάλα μέσα, όπως και ο προπονητής είναι καλός. Από εκεί και πέρα υπάρχει η ποιότητα στο τελείωμα. Το ποιοτικό τελείωμα, μια ομάδα η οποία είναι ποιοτική, δεν κάνει 10 τελειώματα για να σου κάνει 2 γκολ, για να σου κάνει ένα γκολ. Θα κάνει 5 τελειώματα, θα σου κάνει 2 γκολ. Γιατί όταν θα βρεθούν οι εξτρέμ που θα ξέρουν να πλασάρουν σωστά, το δεκάρι που να ξέρει να σκόρα και ο φορ, αυτοί οι 4. Και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο χρειάζεται και το σούτ από τη μέση απόσταση που πρέπει να το κάνει ο αμυντικός χαφ. Σήμερα βλέπω... πρώτη φορά ο Ηρακλής παίρνει γκολ έξω από την περιοχή. Ναι. Όχι, η δεύτερη, γιατί έχει βάλει ο Κυριακίδης στα Γιάννα ένα υπέροχο γκολ. Ο Πασάς κάνει μια τακτικά υπέροχη κίνηση ως αριστερός εξτρέμ, κλείνει προς τα μέσα. Ο Πασάς, αν σκόραρε πιο εύκολα, θα είχε άλλη καριέρα. Θα παίζει σε άλλη ομάδα. Θα είχε άλλη καριέρα. Εντάξει. Οι κινήσεις του στο γήπεδο. Τακτικά είναι απίστευτο. Η τακτική του προσέγγιση στα παιχνίδια είναι πάρα πολύ καλή. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, θες να συζητήσουμε για άλλα θέματα. Νομίζω ότι για τον Ηρακλή πλέον αυτό που λέμε για τη μεταγραφική ενίσχυση δεν νομίζω ότι θέλει και ιδιαίτερη μεταγραφική ενίσχυση σε 2-3 θέσεις όλες. Και αυτοί θέλουν να πάρουν δεκάρι. Όχι, όχι. Θέλει οπωσδήποτε ένα αριστερό μπακ, γιατί ο Σαραμαντάς μόνος του δεν μπορεί να βγάλει τη χρονιά. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Η πρώτη κίνηση είναι εκεί πέρα. Από εκεί και ύστερα σήμερα ήταν ένα μικρό ο οποίος μπήκε ως οχτάρι τον Τσιότρα, ο οποίος είναι και στόπερ. Στόπερ είναι αυτός. Εντάξει, έχει παίξει την K20 στη Ηρακλή εδώ και 34 χρόνια που τον έχουμε πάρει σε όλες τις θέσεις του άξονα, με ιδιαίτερη επιτυχία. Χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια. Δεν εκφέρω άποψη το παιδί. Σήμερα σε ένα πεντάλεπτο μέσα έκανε πολύ περισσότερο από τον Ανιψιό, που έχει κάνει σε 800 λεπτά συμμετοχής. Ο Ανιψιός ποιος είναι πάλι. Ο Ανιψιός είναι ο φίλος. Ο οποίος σήμερα το καημένο το παιδί. Καημένο κυριολεκτικά. Τον βάζει δεκάρι για ένα 30 λεπτό. Και έβλεπε κανένα παίκτη του Ηρακλή, είτε ο Πασά, είτε ο Ιτζόγλου, δεν του έδινε την μπάλα. Και λέει κάποια στιγμή ο speaker τότε TV, λέει: δεν έχει κάνει και ιδιαίτερη συμμετοχή ο Ζαμπάζη. Τώρα τι να του πει, το παιδί παίζει με μέσο. Μπορεί και να το ξέρει και να μην το θέλει να το εκθέσει. Ναι. Εντάξεις. Δεν βλέπει ότι μπορεί να καθιερωθεί στον Ηρακλή, α πούμε. Βλέπει ότι. Κοίταξε, παίζει... όσο και να το κουράσει. Μας κουράζει δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή είναι κακό. Δηλαδή και μόνο που είναι ανιψιός του Προέδρου. Πρέπει να έχει παραπάνω αξία. Πρέπει να έχει παραπάνω αξία για να το αποδείξει μέσα στο γήπεδο. Μάλιστα, και δυστυχώς εκτέθηκε τον εαυτό του. Ναι. Και ο Παπαδόπουλος εκτίθεται που τον χρησιμοποιεί. Δηλαδή τώρα πας και παίζεις με τον Παθρακικό και τον χρησιμοποιείς στη θέση του 8, τόσο κέρια θέση και δεν χρησιμοποιείς τον Κυριακίδη. Ναι. Σαν εσωτερικό μέσο. Σαν εσωτερικό. Σε 4-3-3. Λοιπόν, 2-31-0. Λοιπόν, 90-90. Τριάδα Ιταλία βλέπω Ίντερ, Νάπολη και Γιουβέντους. Τώρα ποια θα είναι η κατάταξη δεν ξέρω. Α, βλέπεις τη Γιουβέντους να παίρνει τριάδα. Θα μπει στις δύο πρώτες θέσεις για μένα ο Γιουβέντους. Μπορεί να πάρει και το Σκουντέτο. Θα κάνει δεύτερο καλό γύρο, έτσι. Νομίζω ότι η Μπάγκερ είναι πάρα πολύ τυχερή που κληρώθηκε με τη Γιουβέντους. Γιατί αυτή τη στιγμή το κύριο μέλημα των Γιουβεντίνων είναι να μπορέσουν να εξασφαλίσουν θέση του Champions League του χρόνου. Ναι. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την. Η Μπάγκερ έχει μια πτώση, είναι μια τεχνική. Σήμερα είναι τεχνητή πτώση. Ναι. Τεχνητή πτώση. Ρίχνει την απόδοση για να φορτσάρει μετά το Φεβρουάριο, που είναι τα κρίσιμα παιχνίδια. Ναι. Ο Μπρόζοβιτς είναι σίγουρα καλύτερος του Κόβασιτς. Λοιπόν, τα ποδοσφαιρικά τα είπαμε. Γιατρέ, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το ερώτημα στον κόσμο, τι πιστεύει για το αυτό τη συμβίωση, να πούμε. Ναι. Νομίζω ότι είναι καλύτερο κοινωνικά ένα θέμα. Αυτή τη στιγμή πλέον το πρωτάθλημα έχει πάρει μια ροή συγκεκριμένη. Έτσι, βλέπουμε ποιο ο Ολυμπιακός έχει πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Κάποιες ομάδες έχουν εξασφαλίσει εσωτερία από τον πρώτο γύρο, Πανιόνιος, Πλατανιάς, Λεβαδιά. Πολλοί διαιτητές Θεσσαλονίκης φρυρίζουν πολύ καλά τον Ολυμπιακό. Ένας είναι στη Super League. Ναι. Τον έπαιξε προχθές. Ναι. Νομίζω ότι καλά έκανε. Καλά για μένα προσωπικά. Αν θέλει να εξελιχθεί, πολύ καλά κάνει. Δηλαδή, δημόσιες σχέσεις δεν χάλασαν ποτέ. Το παιδί δηλαδή καλά εξηγήθηκε, έτσι. Εντάξει, τι να κάνει τώρα. Ναι. Είτε σφρίζεται, είτε σφρίζεται, ο Ολυμπιακός θα κέρδισε το παιχνίδι. Ναι. Οπότε, διευκόλυνε την κατάσταση, να μην κουραστεί και ο μάνα του Ολυμπιακού. Ναι, ωραίο, σωστό. Γιατί όχι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο κύριο. Αλλά το μέλημά μας είναι για το, αυτό τη συμβίωση. Πώς λέω, ο γάμος μεταξύ. Γάμος. Ναι. Γάμος. Το σύμφωνο συμβίωση, να πει ο κόσμος την άποψή του. Εγώ είμαι αρνητικός για το ίδιο. Εγώ θέλω, μόνο για το ίδιο. Θέλω τεκμηριωμένα και με νυφάλιο τρόπο να μην. Όλοι οι ακροατές του Ραπτόπουλου είναι νυφάλοι. Καλημέρα, κύριε, καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Λαρώμα, εγώ είμαι. Εσύ ρε φίλε. Ωραία, εγώ καρέτσο πάω και μέρα. Πάω και θα ήσουν ρε φίλε, τι θα είσαι. Τι θα ήμουν καρέτσο στη Θεσσαλονίκη, διαβατά πάω κάρα. Διαβατά πάω κάρα, έλα τα χώρι μου, δικός μου άνθρωπος. Ρα πες εσύ, τι ασχολείσαι καρέτσο με πάω και τέτοια. Μην είναι γιατί βίτσο. Εγώ γλυκό αγόρι με τι τσίρε να ασχοληθώ. Πάω και θα ασχοληθώ.
δεν είναι. Δεν ασχολείσαι με ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ, η δικιά μας ομάδα είναι καλά και η Ρωσοπόντι όλοι μαζί είμαστε, κατάλαβε. Ναι, εντάξει, πάει καλά. Εντάξει, τώρα τελευταία έκανε δύο νίκες, πήρε στον Ντόρτμουντ, εντάξει, μια ισοπαλία. Καλά πάει ο ΠΑΟΚ, γιατί καλά πάει. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Φυσικά καλά πάει, Βίτσο. Δικέφαλο αυτό είναι δυνατό να μην πάει. Τι τσόκα. Μια χαρά πάει, μια χαρά πάει. Ή πρέπει να είστε χαρούμενοι. Κάρατε αυτή, κάρατε τα ντου μου μα κάνουν. Πε του λίγο να ηρεμήσουν. Ποιο κάνει ντου, ντου ποιο έκανε. Αυτά σκουλίκια κάρατε κάνουν. Σκουλίκια κάναν ντου. Παραφέρθηκε. Παραφέρθηκε. Δεν πρέπει να λέει τέτοια πράγματα. Απαγορεύεται. Κάποιε λέξει δεν πρέπει να τι λέμε. Δεν πρέπει να τι επαναλάβω εγώ. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Καλημέρα. 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 Ναι. Κωστή, ακού. Ναι, όχι, ακούω κάνει γρουρουν το τηλέφωνό σου. Πήρα να μιλήσω για το Σάμπο. Για το Σάμπο? Ναι. Έλα, μπράβο σου. Το ταγάρι ο Τζόρνταν χθες πάλι τι είπε? Τι είπε? Είμαι σίγουρος, λέει, πλέον ο Σάμπο λέει δεν μπορεί να αποδώσει. Να σε πω εγώ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ως εξάρι ο Σάμπο, ως παίκτης του κέντρου τέλος πάντων εξάρι, οχτάρι, είναι ο μόνος παίκτης που πατάει περιοχή. Α, ο οποίος, ο οποίος πατάει περιοχή. Ναι. Ναι. Μπορεί να κάνει και σούτ από μέση απόσταση. Ναι. Ναι, εντάξει, το έχει το σούτ. Όχι, το ζήτη και πατάει περιοχή. Π.χ. ποιος πατάει περιοχή, ο Κάτσε, ο Τζιόλης, Τσίμιρος. Όχι, αν θες από τα τρία χαφ αυτά, ποιος μπορεί να πατήσει περισσότερο περιοχή. Ποιος είναι πιο box. Κλείσε, φίλε, το τηλέφωνο είναι για, τις, για, την, για την. Σους. Ναι. Δεν είναι καλό το τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Ναι, εγώ μιλώ. Εσείς μιλάτε, κύριε. Ευχαριστώ. Παίρνω από Γαλλία. Μπράβο. Σας ακούω έτσι που και που. Μπράβο, και ποια πόλη. Ποια πόλη. Για το θέμα αυτό, για το σύμφωνο συμβίωση. Το σύμφωνο συμβίωση. Τι γίνεται εκεί στην Γαλλία, πείτε μας. Λοιπόν, να σας πω, αυτό εδώ υπάρχει εδώ και 15 χρόνια περίπου. Στη Γαλλία. Συγκεκριμένη, ναι. Στη Γαλλία, ναι. Λοιπόν, το σύμφωνο συμβίωση δεν αφορά δύο ομοφυλόφιλους, επειδή έτσι τίνει να παρουσιάζεται το θέμα στην Ελλάδα. Για πέτε μου. Δεν κάνω λάθος. Εννοείται. Ισχύστε είναι και δύο άνθρωποι. Είτε δύο άντρες, είτε δύο γυναίκες, είτε ακόμη και δύο αδέρφια. Αδερφός με αδερφή ή αδερφός με αδερφό. Και γιατί το κάνουν αυτό, ποιο σκοπό έχει αυτό? Είναι απλώς νομικά καλυμμένοι για διάφορα θέματα κληρονομικότητας, αυτό που, δηλαδή για λόγους πρακτικούς. Δηλαδή, εγώ είμαι ας πούμε 70 ετών και έχω μια αδερφή 65. Και είμαστε, ναι, τα καημένα νύπαντρα και, ναι, εγώ ας πούμε μένω με την αδερφή μου. Ναι. Λοιπόν, πάω 78, το λέω το ποίημα. Αυτή είναι 72, ζει ως συνήθως οι γυναίκες ζουν παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, εγώ όμως πρέπει να καλύψω την αδερφή μου με ένα αυτό συμβίωση. Τι μπορώ να κάνω εγώ δηλαδή, να πάρει τη σύνταξή μου. Να αυτό το σύμφωνο συμβίωση με την αδερφή. Να πάρει δηλαδή η αδερφή μου, ας πούμε για παράδειγμα, τη σύνταξή μου. Ναι, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μεταξύ δύο συζύγων, ας πούμε, που είναι παντρεμένοι με τον κλασικό τρόπο, αυτό συμβαίνει και για αυτούς που... Αυτό δηλαδή το ΙΚΑ, αυτό το ΙΚΑ δηλαδή θα το δεχτεί? Δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα μετά, αφού γίνει αυτό, μετά... Είναι νόμος του κράτους, έτσι. Ναι, αλλά εδώ δεν πληρώνουν τις χείρες, τις κανονικές, θα πληρώνουν να πούμε τις χείρες της γιαλατζή. Κοίταξε. Εγώ λέω ποια είναι δεν συμφέρει να πούμε, ναι. Γιατί εδώ δεν το έχω ζήσει εγώ αυτό το πράγμα, δεν το έχω κάνει. Εγώ είμαι παντρεμένος, έχω γυναίκα, έχω παιδιά, εγγόνια κτλ. Δεν είναι θέμα. Απλώς από όσα γνωρίζω και ήθελα απλώς να κάνω μια παρέμβαση εδώ στο θέμα για να... Πολύ για καλά κάνατε να μας ενημερώσετε. Αυτό λειτουργεί καλά στη Γαλλία? Λειτουργεί. Ξέρω ανθρώπους που το έχουν κάνει και από ό,τι βλέπω λειτουργεί. Λειτουργεί. Τι άλλο να πω. Ναι. Εντάξει. Αυτό, δηλαδή, από ό,τι καταλάβουμε και στην Ελλάδα να γίνει κάτι τέτοιο δεν θα υπάρξει τεράστιο θέμα. Αν πάνε να μιμηθούν αυτό το τι γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό στην ουσία θα μιμηθούν. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης, μάλλον για εκεί πάει. Εντάξει. Δηλαδή, δεν πρέπει να θεωρείτε ότι είναι. Γιατί πολλοί το παίρνουν έτσι, ότι είναι κυρίως οι παπάδες που το έχουν πάρει, ότι είναι για τους ομοφυλόφιλους. Καθόλου. Βέβαια και ομοφυλόφιλοι μπορούν να παντρευτούν μεταξύ τους, όχι να παντρευτούν, να κάνουν αυτό το σύμφωνο. Το σύμφωνο συμβίωσης, αλλά, ναι, και όλοι, αυτό που έλεγε πριν ο Ραπτόπουλος. Δηλαδή ο αδερφός με την αδερφή. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο παράδοξο, αλλά δεν το γνωρίζω. Αν πραγματικά εντάξει, και εκεί ισχύει. Δηλαδή είναι συνένωση δύο ατόμων
Όπως το είπαμε, οικονομικός συνεταιρισμός δηλαδή είναι στην ουσία. Τα δύο άτομα μπορεί να έχουν οποιαδήποτε σχέση, ακόμη και συγγενική και αδελφική. Μόνο δεν μπορεί να γίνει, νομίζω, πατέρα. Δεν είσαι πρώτου βαθμού συγγενής. Με παιδιά. Δεν υπάρχει πρώτου βαθμού συγγένεια με τα αδέρφια. Δηλαδή είναι αυτονόητο για το κληρονομικό. Δηλαδή στο κομμάτι της κληρονομιάς, δύο αδέρφια δεν μπορεί. Δεν μου λες τώρα. Ναι. Σε ζώο μπορεί να αφήσεις. Αυτό εντάξει τώρα πλέον, γιατί όχι. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή εγμένα η χελώνα δηλαδή μου, άμα ήμουν μόνος μου, ας πούμε, λέμε ένα παιδί μου και είχα μια χελώνα. Δεν ξέρω. Δεν, γιατί δεν οι χελώνες ζουν παραπάνω. Μπορείς να κάνεις κληρονομιά. Κοίταξε, γι' αυτό, μπορώ να κάνω διαθήκη, δηλαδή στη χελώνα μου, ας πούμε, μπορώ. Κοίταξε, ναι. Εγώ δεν είμαι. Αντί να το πάρει, ξέρω εγώ, ο πάτερ της Αιθαράπη που να μην το πάρει ποτέ. Προτιμώ να το πάρει η χελώνα μας, μην κατάλαβες. Γελάω με το Ραπτόπουλο, γελάω, γιατί είσαι πάντα προβοκάτορας εσύ, έτσι, προσπαθείς να παρουσιάσει τις καταστάσεις σε ακραίο σημείο και είναι εντάξει, καλό είναι, έχει ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή τώρα ρε φίλε, με διορθώνει ο Γιάννης και μου λέει, αν είναι κάτι γριές, ξέρω εγώ, 85-90 χρονών, δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν σκυλιά, δεν έχουν ανήψια και τα αφήνουν στην εκκλησία. Ας τα αφήσει σε κάποιον άνθρωπο, γιατί δεν τα αφήσει στην εκκλησία. Δηλαδή. Γιατί όχι, γιατί όχι. Κατάλαβες. Ή ένας 80 χρονών. Ας βρει μια 25-30 χρονών εκεί να τη χαϊδεύει λίγο, ξέρω εγώ, τι θα αφήσει εκείνη, γιατί δεν τα δώσει. Και αυτή ναι. Που δεν θέλει. Άκου λέει. Πατρικός. Δηλαδή θα κάνει την καλή αυτή. Πώς το έλεγε ο Παπαγιαννόπουλος, εγώ πατρικός. Μπράι, να είσαι γερός, για χαρά. Λοιπόν, να διακόψουμε λίγο τη ροή τη συζήτηση, γιατί βλέπω ένα μήνυμα καθαρά ποδοσφαιρικό. Για ακούσω. Γιατρέ, λέει, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός φέτος θα πάει καλά στο Europa. Συμφωνείς? Κώστα, ο Μπούζος μας τα έκανε τσουρέκια με το φάουλ του Μπερμπάτοφ. Σχολίασε. Λοιπόν, να απαντήσω εγώ για τον Ολυμπιακό. Εγώ το βλέπω πολύ διαφορμέ τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει μια βιολογική παρακμή η οποία θα παραταθεί. Δυστυχώς. Μ' αρέσει το επιστημονικό διαφορμέ. Είπα εγώ βιολογική παρακμή, το έπαιζε εσύ. Βλέπω δηλαδή μέχρι το Φλεβάρι να πέφτει και άλλο βιολογικά η ομάδα του Ολυμπιακού. Ναι. Γιατί φόρτσαρε πολύ απότομα. Και θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση του διαιτητέ. Ο Ολυμπιακός στόχευσε μέσω του Champions League, τη διάκριση στο Champions League. Να αυξήσει τη μεταπολιτική αξία ποδοσφαιριστών. Ναι. Να τους βγάλει δηλαδή στην αγορά. Έτσι. Και να τους πουλήσει περισσότερο. Μα καλά έκανε. Στο Europa League είναι μια διοργάνωση πλέον που το Δέλεαρ το κίνητρο είναι μεγάλο για όλες τις ομάδες. Ναι. Δηλαδή η ομάδα που θα κατακτήσει το Europa αυτόματα έχει θέση στους ομίλους του Champions League της επόμενης περίοδου. Ναι. Και υπάρχουν μέσα ομάδες όπως είναι η Πόρτο, η Dortmund, μια από αυτές αποκλειστεί γιατί παίξαμε μεταξύ τους. Villarreal, Νάπολη, Βαλένθια, Σεβίλη, Manchester United δηλαδή. Δεν υπάρχει χώρος για διάκριση στον Ολυμπιακό. Το να περάσει την Άντερλεχτ και να πάει στο 16 είναι ένα βήμα. Από εκεί και στα να φτάσει στο 8 του Europa League, το θεωρώ τεράστια επιτυχία για τον Ολυμπιακό. Εκεί κάπου θα πέσει όμως σε δυνατή ομάδα. Άμα δεν πάει τελικό, εγώ δεν το θεωρήσω. Και ας χάσει 3-0. Με αυτό το Europa League και αυτή τη σύνθεση, νομίζω και 8 ακόμα είναι τεράστια επιτυχία. Α, εννοείς με τη σημερινή μορφή. Οπότε τώρα μπορείς να μιλήσεις και για το φάουλ του Μπερμπάτοφ, που σε ρωτάει ο φίλος ο 804. Θα πω μια ατάκα. Δύο ατάκες. Η μία η ατάκα έχει να πει το εξής. Ο Μπερμπάτοφ θέλει δυο να τον ανεβάσουν να πούμε στο πούλμαν. Δεν μπορεί να πηδήξει εκεί απάνω αν δεν πιάνει να πούμε με το χέρι τον τρυποτσέρι. Το άλλο είναι αυτά τα παραμύθια που λένε οι παοξίδες. Καλέ, εγώ δεν θέλω να κερδίζω με τέτοια γκολ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Και μόλις τους ακυρώνει ένα γκολ που είναι φάουλ, βγαίνουν και καυγίζουν. Άρα, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Καλημέρα, για μένα. Ζητούμε συγγνώμη για τη διακοπή. Καλημέρα. Έτσι. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Γάβο σε προσφάτω και τούμπα. Τι λέει. Καλώ τον. Τι γίνεται. Μια που είπαμε για Ολυμπιακό, να ακούσουμε και τη δική σου γνώμη. Ναι. Έχω να πω ένα πραγματάκι στον καθένα σα, δηλαδή ένα στο ραπ και ένα στο γιατρό. Α ξεκινήσω με το ραπ. Περίμενα με πολύ νοσταλγία, να το πω εισαγωγικά, να περάσει και. Να περάσει. Είμαστε στα τέλη του Δεκεμβρίου τέλος πάντων και έχουμε ένα καλό δείγμα για πολλούς ποδοσφαιριστές. Ο κύριος Ραπτόπουλος ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε πει για τον Μπερμπάτοφ ότι είναι βιολογικά, να μην το πω αλλιώς, να το πω σκάρτος. Κάνω λάθος κύριε Ραπτόπουλε. Τον είδα τρία παιχνίδια, είδα απατεωνίστηκε η προσέγγιση στο άθλημα. Όχι, δεν μιλάω. Μιλάω για την εικόνα που μας είχε δώσει μέχρι την τελευταία φορά που έπαιξε το μπάλα. Ναι. Και εγώ. Παρά τα αυτά έχω εγώ να πω ποδοσφαιρικά πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτεί τον Μπερμπάντοφ και πώς δεν θα γίνει άλλο ρόμπο ο Μπερμπάντοφ παίζοντας τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν μου ζητήσει το λόγο κάποιος να του το πω, εγώ θα το πω. Έχω μυστικό. Δηλαδή, πώς ο ΠΑΟΚ μπορεί να εκμεταλλευτεί τον Μπερμπάντοφ και πώς ο Μπερμπάντοφ συνάμα δεν θα γίνει ρόμπα και δεν θα ξεφτυλίζεται στα γεράματά του τον ΠΑΟΚ.
πρέπει να βρει τρόπο, εγώ έχω τρόπο, να τον προστατεύσει. Ακούω. Εγώ όταν σε είχα ακούσει να λέει αυτό το Σεπτέμβριο, όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ, ότι είναι βιολογικά κάποιο το ο παίχτης. Επαναλαμβάνω πάλι, όχι σαν ποιότητα, σαν βιολογική κατάσταση. Ναι, μπράβο, μπράβο. Συμφωνούμε. Α, μπράβο. Εγώ έλεγα ότι αυτός τρελάθηκε και θα βγάλει μαλλιά στο κεφάλι, αλλά μπορώ να πω ότι με διέψευσες και έχω σου φίλο ένα μπράβο. Αυτό. Πάμε τώρα στο γιατρό. Την τελευταία κουβέντα που είπες για τρία τον Ολυμπιακό, ότι αν φτάσει στο 8 του Europa League θα είναι κατόρθωμα. Τεράστια επιτυχία. Κάνεις ένα μεγάλο λάθος. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ αν φτάσει στο 8 του Europa League, αυτοί θα πανηγυρίζουν και θα πίνουν ρετσίνες καφάς ο καθένας. Θα τα σταματάνε. Δηλαδή έχεις μεγαλύτερες φιλοδοξίες για τον Ολυμπιακό. Άκουσε με, Ολυμπιακός είναι νούμερο 20 στην Ευρώπη. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και πραγματικά 20 σε αξία ομάδα. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες, αυτοί οι πίνακες είναι τεχνητοί, μην το βλέπουμε έτσι. Δηλαδή, πόσο χειρότερη ομάδα είναι η Φιωρεντίνα ή η Νάπολη που συμμετείχαν από την αρχή στο γύρο πάλι από τον Ολυμπιακό. Εγώ άλλο σου είπα, εγώ σου λέω ότι αυτή πίνακε. Θεωρητικά είναι πιο χαμηλά στην αξιολόγηση Νάπολη και η Φιωρεντίνα σχέση με τον Ολυμπιακό. Αυτοί οι πίνακε βγαίνουν με βάση το ευρωπαϊκό κατρόλο που είχαν στο παρελθόν, έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά υπάρχουν ομάδες οι οποίες, παραδείγματος χάρη, η 8η ή η 9η ομάδα της Ισπανίας δεν μπορεί να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Συγγνώμη, γιατί περιμένουν και τα παιδιά και ο Αρτούλος νευριάζει, για να τελειώσω. Για μένα, προσωπικά μιλάω, σαν για τον εαυτό μου μιλάω, θα είναι κατόρθωμα του Ολυμπιακού αν πάει μετά τους 8, δηλαδή στους 4. Να φτάσει τόσο ψηλά, να γίνει Ντνίπρο, όπως ήταν Ντνίπρο πέρσι. Δηλαδή, κατά Ντνίπρο, εντάξει, πέρσι το κουτί είχε ομάδα έτσι. Με το Σεβί και με Χάρα δεν πα πουθενά. Αυτό πέρσι. Άλλο πέρσι. Λέμε για την Ντνίπρο που έφτασε τελικό. Παίξε με τη Σεβίλη για την Ντνίπρο σαν ομάδα. Αλλά έχει και Κολοπιάκα, ο οποίος ήταν μια ομάδα μόνος του. Εντάξει. Μην το ανοίγει τώρα αυτό το θέμα, γιατί και η Ντνίπρο πέρσι έφαγε πολύ τον πρόξιμο τη Ντνίπρο, αν θυμάσαι. Λοιπόν, κάτι τελευταίο και κλείνω. Πες μου λίγο ποια είναι η άποψή σου. Ποια από αυτή την ομάδα, από τις ομάδες του της 31, από τον Ολυμπιακό απ' έξω, μπορεί να τον, όχι να τον κοντράρει, να πει ρε παιδί μου, δεν έχει καμία ελπίδα ο Ολυμπιακός. Παίζει μια ομάδα από αυτές τις 31. Μπορούσε η Ντόρτμουντ. Γιατί ποια Ντόρτμουντ, ρε, με το Μέση Ντούμπε Φερεχή και με. Αν πραγματικά θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, δεν έχει στοίχη. Άκου εδώ μια απάντηση και αν θέλει να παίξει. Ο ΠΑΟΚ προσέγγισε την Ντόρτμουντ με μεγάλο σεβασμό στους χώρους και παίζοντας στο πρώτο παιχνίδι 95% αντιποδόσφαιρο και 70% στη Γερμανία. Σεβάστηκε πολύ το χώρο, την ιστορία, την αντίπαλο και κατέβηκε σαν μια μικρή ομάδα που ήρθε να αντιμετωπίσει μια μεγάλη και πήρε αποτελέσματα. Εσύ άμα πας, θα πας άλλα καμάς, θα παίξεις 4-2-3-1, θα βάλεις το Φουρτούνι να τον πουλήσεις, δυο εξτρέμ, τον Ιντέγε, δυο αργά αμυντικά χαφ και δυο στόπερ οι οποίοι είναι πιο αργοί από μένα και το Χιλιντίδη. Αν βάλεις εμένα και το Χιλιντίδη θα είμαστε πιο γρήγοροι σε αυτή την ηλικία. Θα πας λοιπόν σαν βλάκας, δεν θα πας να κλέψεις και θα φας 4. Όχι γιατί έχεις καλή τη χειρότερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ, αλλά γιατί θα αντιμετωπίσεις με το DNA που έχεις διαφορετικά το παιχνίδι. Απάντησε μου τώρα. Ναι. Απαντήσω. Βεβαίως. Γι' αυτό για να απαντήσεις βέβαια. Λοιπόν, ακόμα και η Μπάγκερ να είσαι και να παίζει με το κοκκινόγμα που αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Μάλιστα. Αν δεν αντιμετωπίσει τον αντίπαλο με σεβασμό, δεν έχεις καμία ελπίδα. Εσύ λοιπόν σεβασμό δεν έχεις. Παίζεις όπως παίζεις στην Ευρώπη, παίζεις και στην Ελλάδα. Είσαι μονοκόμματος. Όχι, δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Έτσι, πώς δεν είναι έτσι. Και την Μπάγκερ στο πρώτο μάτς, αν θυμάσαι, που την αντιμετώπισε πολύ σκληρά στην άμυνα. Τι σκληρά, τι έκανες. Αντί να βάλεις δύο εξτρέμ, έβαλες ένα και σε ρόλο εξτρέμ το Φορτούνι και κατέστρεψες όλη την κόντρα επίθεση που μπορούσες να βγάλεις. Φιλιά, για χαρά. Δεν προλαβαίνω. Για χαρά. Καλώς του. Τι γελάς, λέγει. Βλέπω κάποια μηνύματα που σιγά σιγά αρχίζουν και έρχονται με μεγαλύτερη συχνότητα. Άκουλε. Λοιπόν. Εντάξει, δεν θέλω να διαβάσω το τελευταίο μας τηλεφωνικό 857. Ο οποίος έστειλε και το μήνυμα για τον Ηρακλή. Λέει: ρα, πάμε σε μια καφετέρια, κάθεται ένα ζευγάρι με το παιδάκι του. Ναι. Και δίπλα δύο άντρες φιλιούνται. Ναι. Και πάει ο μπαμπάς του παιδιού στο αμάξι και πάρει το ρόπαλο. Ποιος είναι ο πρωτόγονος και ποιος ο προοδευμένος. Καταρχήν, αυτό δεν είναι συμπεριφορά με το ρόπαλο. Θα πρέπει διακριτικά να του πει ότι ξέρεις κάτι, αυτή ως εικόνα. Συγγνώμη λίγο. Βέβαια, να μου πεις τώρα. Δηλαδή, άμα φιλιέται το παιδάκι που είναι 4 χρονών και βλέπει τον άλλο να κάνει κάτι γλωσσόφλες στην καφετέρια. Και αυτό δεν είναι ωραίο αισθητικά. Αισθητικά είναι ωραίο.
Όχι. Δηλαδή, να βγάλω τη γλώσσα μου, να γλύφω τον άλλον, να νομίζω και τα λοιπά. Έτσι, πρέπει να σέβεσαι, πρέπει να σέβεσαι και τον περίγυρό σου. Μισό λεπτό. Δηλαδή, αυτό ξέρει τι είναι. Ξέρει τι σημαίνει αυτό. Καλέ, έχω γκόμενα. Μάμα, έχει γκόμενα. Έγινε σπίτι. Δεν χρειαζόμαστε να μα επιβεβαιωθεί. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στου 18χρονου. Σημαίνει και στου 50χρονου. Έχω λέει κόμενο. Έχει την αρέμπουστη. Δεν χρειάζεται να το μάθουμε. Και ο ίδιο φίλο στέλνει πάλι ένα μήνυμα γιατί λέει ότι ο Ολυμπιακό φόρτσαρε το πρώτο τρίμηνο και έπαιξε πραγματικά καλή μπάλα συνειδητά για να δώσει άλλε σφαγέ που θα γίνουν ραπ. Μην κάνει κολοτούμπα. Όσο φάλουν στο Καφατζόγλιο, στο Όλσεν, τόσο ήταν και τον Περμπάτο. Λοιπόν, έχει τη γνώμη σου. Σεβαστή. Ο φίλο 086 από την Κατερίνη, ο Νίκο, μα λέει ότι έχει κάνει σύμφωνο συμβίωση από το 9 για να καλυμμένη γυναίκα και το παιδί του. Μπράβο. Καλά έκανε, μπράβο του. Συγγνώμη, με το γάμο δεν είναι καλυμμένη. Και με το γάμο, αλλά και με το σύμφωνο συμβίωση είναι καλυμμένη. Λοιπόν, νομικά. Έκανε και τα δύο. Για το κομμάτι το κληρονομικό, το οικονομικό καθαρά. Αυτό που γίνεται τώρα είναι καθαρά για του ομοφυλόφιλου. Εντάξει, τώρα τέλο πάντων. Μπορεί να είναι και. Πιάνει και αυτού. Και λέει ραπ. Ο 958 αληθεύει ότι ο κόκκινο την ώρα που έπαιζε πιάνο το πυροβόλησε στο κουμπί. Καλώ το δωρή. Ρε παιδιά, αυτό ο κόκκινο σήμερα ήρθε ένα σημαντικό του. Στον Ευκλήδη. Γεια σου Γρηγόρη, καλό άνθρωπο. Δηλαδή δεν ήταν κακό προαίρετο. Εγώ τον είδα στο βλέμμα του. Ένα άνθρωπο που είδα δει τον κόκκινο, ο κόκκινο το έπαιξε φίρμα. Λέω ρε Γρηγόρη, δεν τον θυμάμαι. Καλά ρε Γρηγόρη, λέω, δεν πειράζει, ξέρω κτλ. Τέλο πάντων. Θυμάσαι, λέει Γρηγόρη, που ήσουν ηγητή εκεί στι εκλογέ με τον Πασό και τα λοιπά, και ήσουν και Ηρακλή. Σταματάει ο κόκκινο. Λέω, ρε, εσύ, τι λέει αυτό. Εγώ. Ναι, τι εγώ λέω. Είναι ντροπή. Βρε, δεν είναι ντροπή. Εσύ γιατί το αρνείσαι. Και έγινε ένα γέλιο, ρε φίλε. Δεκαετία 80, ποιο δεν ήταν Πασόκ. Μα. Εντάξει. Μέχρι και οι σκύλοι. Πράσινο ήλιο κούρουσα. Σημαίνει αυτό. Εγώ δεν ήμουν ποτέ εδώ. Ναι. Γεια λέγε. Σ' ακούμε Θοδωρή. Λέγε Θοδωρή. Λέγε. Έλα καλημέρα Αργιανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Τι κάνεις. Για χαρά. Καλά, διάλειμμα, έχετε τώρα μία ώρα ή όχι. Δεν έχουμε, πάμε σερί. Α, ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα είναι ενημερωτική αφήγηση. Θα ξεκινήσω από πάω και μετά θα πάω στον Άρη. Ναι. Επειδή ακούμε κλαίγονται για το φάουλ του Μπερμπάτοφ. Και απ' την άλλη λέμε χαλήφιση δεν σου χαλήφιση, αλλά εγώ θέλω τα μάζα να παίρνω αντρίκια. Ναι, τι αντρίκια για. Ναι, πώς γίνεται, δεν συνδυάζω και τα δύο. Κώστα, μετά την καθοδική πορεία πέρσι του ΠΑΟΚ, βγαίνω αναρεά διασήματα και σου πετάω ένα κλικ για κάποιο μάνατζερ. Ναι, ναι, ναι. Κάτι σπόντες. Ναι. Για να μην το συνεχίσουμε. Ναι. Βγαίνω και σου λέω για κάτι που θα γίνει ανατολικά, στο οποίο σε μια βραδινή εκπομπή σου ανέλησα παραπάνω. Ναι, τα ανατολικά. Ναι, ναι, μάλιστα. Τώρα θέλω να ρωτήσω έτσι ακόμη κάτι παραπάνω, να δώσουμε και άλλες πληροφορίες στον κόσμο. Συνέπεις Μακεδονίας. Έχει πρόεδρο και αντιπρόεδρο ως γνωστόν. Ποιος, ο? Συνέπεις Μακεδονίας. Ναι, η Ένωση. Η Ένωση, ναι. Ναι. Ο αντιπρόεδρος δεν είναι γιος μεγάλου παράγοντα του ποδοσφαίρου. Ποιος είναι αυτός? Ο κύριος Μάκης. Είναι αντιπρόεδρος στην ΕΠΣΗΜΗ. Συγγνώμη, δεν είναι Συνέπεις Μακεδονίας αντιπρόεδρος. Δεν το γνωρίζουμε. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι. Τον Ιβάν τον δαγκώσανε γενικά. Δεν δαγκώσανε. Ναι. Δεν είναι ωραία έκφραση. Ναι, άλλο θέλω να πω. Έκανε κάποια δώρα άνθρωπος και. Ναι, ναι, ότι λέει. Ο πατέρας του αντιπροέδρου ναι. Με τον ίν πρόεδρο δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Εντάξει, αυτά δεν. Γνωστό, δεν είναι αυτό. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Τώρα πώς γίνεται και συμβιώνει τόσο αρμονικά κάτω από αυτή τη λειτουργία που λέγεται ΕΠΣ Μακεδονία. Εδώ έγινε αυτό συμβίωση, ρε, και εσύ λες τώρα να μου. Αυτό προς πληροφόρηση στο κοινό, μάλιστα. Ναι. Πάμε στον Άρη. Πάμε. Πάμε. Δεν μ' αρέσει να δικαιώνομαι, τώρα να το ξεκαθαρίσω. Έτσι. Ούτε προπαγάνδα πουλάω, ούτε τίποτα. Απλά αυτά που βλέπω τα ματάκια μου, μάλιστα. Εντοπίζω το πρόβλημα στην αρχή, εκεί περνάνε 5, 6, 7, 8 μήνες και μετά τα βλέπουμε να γίνονται στην πορεία. Βέβαια. Για πες. Σου είχα μιλήσει πέρυσι για ανατολικά δυτικά. Ναι. Σου είχα μιλήσει για. Εκαθάριση από τον Απρίλη και αφημί. Ναι. Σου είχα μιλήσει για εκαθάριση Πανσεραϊκού και με έχεις διαψεύσει. Ναι. Το οποίο τους βγαίνει τώρα, τους κάει αυτούς. Τι έγινε καλέ με αυτό το πράγμα, βοήθησε με να μάθω κι εγώ. Τέλο, δεν είναι, είναι λίγος ο ραδιοφωνικός χρόνος, ναι. Με καταλαβαίνω. Ναι. Ναι. Και τώρα θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο. Εσύ πιστεύεις, επειδή ακούγεται ότι οι επιχειρηματικές, ότι ο έφορος στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Δεν είναι συνεπής, έτσι ακούγεται, δεν υιοθετώ εγώ κάτι. Καλά, εγώ ξέρω ότι θα γίνει χαμός. Δεν θα μπορέσουν να το κάνουν.
Θα δυσκολευτεί και έτσι ακούγεται. Ναι, έτσι μαθαίνω κι εγώ. Επηρεάζει αυτό κάπως την ομάδα? Ω, καλό κόκκι, πάει καλά. Τι του νοιάζει αυτό, δε. Μα τι του νοιάζει, μωρέ, εντάξει, ποια καθάριση τώρα. Ποια καθάριση τώρα, μωρέ. Το ωραίο κόκκι πάει αύριο στη Δράμα. Ορίστε. Θα πάει αύριο στη Δράμα ο κόκκι. Να το βάλει αύριο. Ποιο κόκκι, ρε Βασίλη, ποιο κόκκι, ρε Βασίλη. Που έπαιρνε 800.000 και 400 δίνει σκυλοτροφέ. Ποιο κόκκι, ρε Βασίλη. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι αυτό. Μάλιστα. Θα σου πω ένα ακόμη θέμα και μετά θα σου κάνω και μια πρόβλεψη ακόμη. Μάλιστα. Το άλλο θέμα είναι που θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Πώς γίνεται να αλλάζουν έφοροι, οι παλιότερα πρόεδροι και οτιδήποτε. Ναι. Και κάποια συγκεκριμένη μέλη της διοίκησης να παραμένουν με οποιοδήποτε καθεστώς. Αυτό είναι διαχρονική και στα διαχρονική κόμματα. Αξία. Και στα κόμματα συμβαίνει αυτό. Εντάξει. Αλλά κάναμε επανεκκίνηση. Δεν καταλαβαίνω το πνεύμα σας. Ναι. Κάναμε επανεκκίνηση. Έτσι. Πάλι ξεκίνημα, νέοι αγώνες. Ναι. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, και κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Βασίλη, ναι. Η πρόβλεψή μου είναι εξής. Η επόμενη κρούση σε αυτό το σωματείο που το γουστάρω πολύ γιατί έχει ίντρικα σασπένς, κάτι που δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς άλλος, είναι ότι θα επέλθει σύγκρουση των νέων αμαρτωλών με των παλαιών αμαρτωλών. Καλεγώ άκουσα κάτι που κάνανε αβάντα στον Κόντι και λέω σε ένα ραδιόφωνο. Τα λέω εγώ. Και λέω ακούω καλά. Λέω μήπως μπήκα σε μια μηχανή του χρόνου και γύρισα 6-7 χρόνια πίσω. Όχι καλέ λέω, γιατί το Κόρντομπα είναι με 150.000 χιλιόμετρα, θα είχε 60 τότε. Λέω ξανά πάλι να δω. Βρεμπάς και ήρθε ο κύριος ο Γραράζης και μπήκα κατά λάθος στη μηχανή του χρόνου και με πήγε 5. Όχι, είχαν και διερμηνέα, είχαν τον κόκκι και έκανε εκεί. Την κοπελίτσα εκεί. Η Μαρία η Κλάουν, εδώ στο Μετρόπολης που ήταν, την πήραν εκεί. Που τρώει με χρυσά κουτάλια η Κλάουν εκεί. Που θυμάσαι ότι πέρσι στο πρώτο μας με την Καστοριά είχαν απλώσει ένα πανό απέναντι από τα επίσημα με κάποιο ονοματεπώνυμα. Που μέσα σε αυτά ήταν και του κυρίου που ανέφερε και έλεγε ότι δεν σας θέλουμε, φυγέτε. Εγώ το λέω με ωραίο τρόπο. Καλέ, θα έρθουνε! Θυμάσαι τι σου λέγα το καλοκαίρι. Θα έρθουν οι Γιάννηδες. Πάνω στο λευκό άτι, σαν ήρωες βγαλμένοι από ταινία Ασπρόμαυρο του 70. Ξέρεις τι λένε καλέ οι Γιάννηδες. Καλέ εμείς φύγαμε και αυτοί πέσαν γάμα εθνική. Ωραία σωματιάρα, αριανάρα. Πώς λέει το τραγούδι, θα ξανάρθει. Καλή εκπομπή. Θα μας το πει ο Γιάννης. Του Ρόμπερτ Βίλιαμς. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι. Όχι, θα ξανάρθει, μπορεί πάρα μια μέρα θα ξανάρθει. Καλημέρα. Έχει μάνα τραπεί. Ναι, καλημέρα κύριε. Ραπτόπουλος. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Έλα, Σπήλιος από Κερατσίνη, Ολυμπιακός. Καλώς τον. Άκου Σπήλιος. Από την Πελοπόννησο είσαι, ρε. Όχι, ρε, από Κερατσίνη σου λέω. Όχι, καταγωγή λέω. Άσε τον Κερατσίνη. Σπήλιος. Αθηναίος Βέρος. Αθηναίος Βέρος. Εντάξει, ωραίος. Να ακούσουμε τη λεωφόρο σχιστού λοιπόν. Για να λέμε λεωφόρο σχιστού. Άκου να σου πω λίγο 5 πράγματα. Ξέρεις γιατί ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη και καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα? Βέβαια. Έχεις καταλάβει? Πώς δεν το έχω καταλάβει, το χρόνια το έχω καταλάβει. Με πεις εμένα. Γιατί, για πες. Καταρχήν έχει τους περισσότερους τίτλους, πρώτον. Δεύτερον, έχει. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά, θέλω να πω. Κάτσε, περίμενε. Έχει τους περισσότερους φιλάθλους σε όλη την Ελλάδα. Τον τρέμουν τα κόμματα, τον τρέμουν η εξουσία, τον τρέμει, ξέρω εγώ, η πολιτική. Τον τρέμουν οι διαιτητές, τον τρέμουν οι αντίπαλοι. Τι να κάνω, ρε. Γιατί γίνονται Ραπτόπουλε. Αυτό που το πεις εσύ, εγώ τι να. Άκου να σου πω τώρα τι γίνεται να πούμε. Όλες οι ομάδες εκεί και πάνω και εδώ πέρα οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι. Μικροί. Ναι, ναι να πούμε. Έχουν πάντα. Όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξαναρθεί. Γιάννη μου! Έχουν. Τρομερό τραγούδι. Πάντα για προέδρους και για μεγαλομετόχους ανθρώπους που θέλουν να τα αρπάξουν μόνο. Ναι. Θέλουν να περάσουν την επιχειρηματική τους δουλειά και την πολιτική μέσα από τις ομάδες αυτές που είναι μικρές ομάδες. Ενώ ο Μαρινάκης ας πούμε πληρώνει. Ενώ στον Ολυμπιακό είναι Ολυμπιακός ρε φίλο Μαρινάκης. Πώς να το κάνουμε. Ναι. Τη γουστάρει την ομάδα. Είναι άλλα. Δηλαδή εκτός από επιχειρηματίας λες είναι και ο παδός. Έχει αισθήματα για την ομάδα. Και άρα, ο Κόκαλης. Και ο Κόκαλης το έχει κάνει αυτό. Και ο Γουλανδός το έχει κάνει αυτό. Ομάδα, γι' αυτό αυτή η ομάδα πάει τόσο ψηλά. Μάλιστα. Έγινε. Μάλιστα. Και κάτι για τα παόκια. Ναι. Φήμες λένε ότι το Κερατσίνι είναι ζώρικη περιοχή. Το Κερατσίνι είναι ζώρικη περιοχή. Εντάξει, πολλές περιοχές είναι εσείς πιλιο. Να το ξέρουν, γιατί. Ξέρουμε. Α, για το μπάσκετ, Φάρος Κερατσινίου πάω. Εντάξει, το πιέσαι το επόμενο.
Εντάξει. Για πες μου, τι έγινε με το Φάρο. Όχι, παίζει τελικό κυπέλλου μπάσκετ ο ΠΑΟΚ στο Κερατσίνι με μια ομάδα και το Φάρο. Το Κερατσίνι βράδυ, που λέει και ο Πουλόπουλος. Εντάξει, είναι από τις πιο λαϊκές περιοχές της Αττικής. Λαϊκά, Κερατσίνι, Δραπετσόνα, εκεί Αμφιάλη είναι. Μανιάτικα. Ζόρικες περιοχές, όντως. Όλοι χλειδοί εκεί είναι. Χλειδιάτες περιοχές. Καλημέρα! Έλα Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον καλλιτέχνη. Βρε καλλιτέχνη, μας πούλησες δύο φορές το hardball, δεν είδες. Σε περιμέναμε, πήραμε κρασί κόκκινο με τον Τζόρνταν εκεί πέρα. Σαλαμάκι με κασεράκι, συνοδευτικό. Για λέγε. Είχε και κασέρι σοχού. Κοίταξε, έχει πολύ ωραία ποτά το hardball. Α. Πολύ ωραία κρασιά. Τα ποτά, του είναι, τα ποτά του είναι πολύ καθαρά. Δεν έχει μπόμπες και τέτοια. Και είναι ένα μαγαζί πολύ ζεστό. Βαγκάζει κόσμο. Από όλα, δηλαδή θα δεις νέους, γέρους. Να ακόμα... τότε να παίξουμε μια μπιρίμπα. Μπιρίμπα δεν ξέρω, να παίξουμε τάβλικ. Α, εντάξει. Ξέρεις τάβλικ? Όχι, θα μου μάθεις. Εγώ δεν ξέρω μπιρίμπα, θα με μάθεις. Ξέρει, ξέρεις. Ξέρει, ξέρω, να παίξουμε ξέρει. Ωραία, παίξουμε... να παίξουμε ξέρει. Στα, λοιπόν, στα 300, ναι. Λοιπόν, ναι. Πάμε ναι. Στην Ηρακλή τώρα. Ναι. Γιατρέ, είπες Χαντί αριστερό μπακ. Πολύ ωραίο το είπε. Χαντί παίχτης δεν υπάρχει. Τώρα. Χαντί αριστερό μπακ, άκου τι είπε. Χαντί αριστερό μπακ. Όταν λείπει ο Σαραμαντάς λέει, άκου, άκου τι είπε ο γιατρός. Ο Χαντί σαν εξτρέμ. Ναι, ο Χαντί σαν εξτρέμ δεν τρυπάει, δεν μου κάνει δουλειά. Ναι. Ο Περόνε σαν εξτρέμ δεν τρυπάει, δεν με κάνει δουλειά. Στην κλειστή την άμυνα. Καταρχήν από το Χαντί κερδίζει και κάτι άλλο, το έχει καλά στημένα. Καλά χτυπήματα, βέβαια, σωστό. Έχει και αυτό μέσα στο ποδόσφαιρο, το στημένο είναι νούμερο ένα συντακτική. Να σου πω τώρα εγώ. Εγώ. Θα ήθελα Κυριακίδη αριστερό μπακ. Με δεξί πόδι. Ναι, που έπαιξε πολύ καλά. Πώς ανέβηνε, φίλα, να πω. Και πώς όταν θα δώσει πλάτος επιθετικά θα σεντράρει. Ξέρεις, ξέρεις. Έστριβε 360 μίλια. Ξέρεις πότε θα βάλεις τον Κυριακίδη. Δεξί μπακ τον Κυριακίδη. Ξέρεις πότε θα βάλεις. Όχι, δεξιά θα έβαζα τον γκάρ. Ξέρεις πότε θα βάλεις δεξιοπόδαρο ρε αριστερό μπακ. Όταν έχει αριστερό πόδαρο. Άμα βρεθεί ο Έλληνας Ρόμπεν, ο Έλληνας Μέση, με το ανάποδο πόδι να κλείσει εκεί. Ναι. Με το δεξί πόδι θα κλείσει το αριστερό του. Πιο εύκολα θα το κλείσει. Το κατάλαβες? Μόνο ναι, τότε. Ναι. Μόνο τότε. Λοιπόν, για το Ζαμπάζι. Ναι. Πιστεύω δεν πρέπει να παίζει τόσο. Πρέπει να παίζει πιο λίγο. Ακόμα είναι μικρός, εντάξει. Θα το βάλει 20 λεπτά. Τι 20 λεπτά. Δεν το βάζει όμως τόσο που το βάζει τώρα. Άμα να βάλει το Ζαμπάζι, γιατί δεν βάζει και το Μούχαλη, ρε φίλε. Αυτό σε είπα και δηλαδή εγώ. Τι έγινε, επειδή είναι μέσα τώρα, καλά λέω για τον Μούχαλη. Ναι. Για το Μούχαλη που το ψάχνω, βλέπω εκεί εντεκάδες, K20, δεν βλέπω. Το φάγανε. K20, το φάγανε, τον εξαφανίσανε. Τον φάγανε. Τέλος, δεν τον θέλουν στην ομάδα. Μήπως είναι στην ομάδα. Το ότι είναι στο ρόστερ είναι. Ξεκίνησε και στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας. Έγινε το περιστατικό με τον Μπουλίτ τον Ιούλιο στην προετοιμασία. Αποστολή τον παίρνει ποτέ. Είναι προς αποχώρηση. Ψάχνει το παιδί ομάδα. Αυτό, αυτή είναι η ενημέρωση που έχω. Ναι. Μακάρι το παιδί ποδοσφαιρικά αξίζει να βρει κάπου χώρο και να δείξει την αξία του. Ναι. Δεν απαραίτητο να είναι στον Ηρακλή. Το boy, τι boy, είναι ψηλό? Δεν είναι ψηλό κορμί, όχι. Είναι στο σκίτσι το στυλ, δηλαδή. Είναι κοντό και ταχυδυναμικό. Είναι δηλαδή σαν το. Και σκυρό κορμί, πολύ μειώδη. Σαν το χασαπαριό, δηλαδή. Ένα πράγμα. Δεν είναι ιδιαίτερα ψηλό ο Αστέρης, αλλά. Ναι. Δηλαδή είναι στο στυλ του Κυβρακίδη. Είναι τρομερά διεισδυτικό και σαν πολύ καλά στα θετικά του καθήκοντα. Σαν τον Κυβρακίδη. Ακριβώς. Γιατρέ, θες, παίζει. Ο Γιαννούλης της Βερίας. Ναι, ναι. Στην ουσία είναι αριστερό εξτρέμ, αλλά τώρα διαπρέπει και στη θέση του αριστερού μπακ. Που για μένα δεν υπάρχει αυτό που λέμε. Ταιριάζε μια χαρά στον Ηρακλή αριστερό μπακ. Μακάρι να τον είχαμε, αλλά ανήκει στο δυναμικό του ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, με ποια μόρφη θα τον έφερε στον Ηρακλή? Δανεικό από τον ΠΑΟΚ? Θα πέφτανε ναι. Να μας φάνε όλοι. Έπρεπε να τον πάρουμε. Καλλιτέχνη, τελευταία ερώτηση. Πιο πριν, ναι, ακούω. Και στον γιατρό. Κλέιτον. Με τίποτα, να μην περάσει έξω από τη Μίγρα. Μαρσελίνιο. Άκου, άκου. Αχρίαστες μεταγραφές. Κλέιτον, Μαρσελίνιο και Αμπντούν φτιάχνουν ένα βέλιο καλύτερο στο δεύτερο γύρο. Ρωτώ και τους δυο. Εγώ θέλω Κλέιτον, δεν θέλω Αμπντούν και Μαρσελίνιο. Θέλω Κλέιτον. Δηλαδή αυτό. Που δεν πρέπει να τρυπήσει τον μπακ και να φερμάρει να πούμε μέσα στην περιοχή. Να δούμε και το βέλιο στο κεφάλι, τι καπνό φουμάρει να πούμε. Το λέγαμε ναι. Με τον γιατρό εκτός αέρα. Μόνο τον Κλέιτον όμως. Ο Αμπντούν και ο Μαρσελίνο δεν μου. Ο Κλέιτον θα παίξει κάθετα, δεν θα σηκώσει την μπάλα. Έτσι. Μεγάλα extreme θέλει εκεί, μεγάλα μπακ σε επιθετική παραγωγή φάσεων. Και ο Τσιλιανίδης χάθηκε τώρα τελευταία. Σήμερα ήταν πολύ καλός όσο έπαιξε. Εντάξει, με τον Αχαρναϊκό παίζαμε. Είναι πολύ σημαντικό. Το πρώτο ημίχρονο. Πήρε πρόκριση σήμερα, Ηρακλειδέα. Πρόκριση πήρε Ηρακλειδέα. Σε γήπεδο με μικρούς χώρους και τα λοιπά, το γεγονός τη δημιουργείς. Έκλεισες. Καλά είσαι. Τελευταίο. Ναι. Λοιπόν,
Ο πρώτος που θα φύγει το χειμώνα τώρα, Ιανουάρη, θα είναι ο Καρλίτος, ο δεύτερος ο Μακρύς. Και ο Κάσος φαίνεται να φεύγει από την ομάδα. Εκτός αν δώσει δανεικό σε ομάδα Β' Εθνικής, αλλά για τον Πασκάλ εγώ έχω ενστάσεις. Αυτό θέλω να πω. Ότι τον Κάσο. Δεν πρέπει να φύγει ο Κάσος, να το δώσουμε δανεικό ένα χρόνο κάπου. Αλλά εκεί στην ΠΑΕ δεν κόβουνε, δεν κόβουν τα μυαλά τους. Αντί να δώσουν εκεί δανεικούς, τους διώχνουν όλους. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι και το οικονομικό. Δηλαδή, επειδή ο Πασχάλης έχει συμβόλαιο μέχρι το 17, είναι λίγο δύσκολο να τον αποζημιώσει για να φύγει. Πόσο να μην... είναι ο Κάσος? Μέχρι το 17 τον Ιούνιο έχει συμβόλαιο. Έκλεισες, πολλά είπαμε. Φτάνει ρε. 24. Φτάνει ρε ένα έπρεπε πορτρέτο. Να παίζει βασικός. Φτάνει ρε ένα πορτρέτο, δεν μας έκανες. Ρε, γεια σου, ρε, ένα πορτρέτο, ρε, δεν μας έκανες. Εκπομπάρε χθεσινή ο 321. Εγώ από τα 7 ετών έντρα διαμαρτύρεται. Για τον 321 θέλω να πω κάτι. Ναι. Αστειευόμενος, μπράβο που στηρίζει την τοπική ομάδα της πόλης σου. Ο Ηρακλειδέα, τον Ηρακλειδέα. Ναι. Από την Κατερίνη. Ναι. Ο άλλος διαμαρτύρεται το 679, λέει από τα 7 ετών έντρα παιχνίδια του πρώτου γύρου. Ο Ηρακλής έπαιξε την Κυριακή μόνο δύο φορές. Δύο φορές έπαιξε Δευτέρα και τρεις φορές Σάββατο. Κοίταξε, αυτές οι κατανομές είναι λογικές. Δεν είναι ωραίο αυτό όμως, γιατί όχι. Την Κυριακή 5 η ώρα είναι ωραίο να πάει στο γήπεδο κάτω. Είναι η πρώτη φορά που ο Ηρακλής παίζει Κυριακή 5 και 4 εκτός έδρας. Ναι. Έχει παίξει με τον Ολυμπιακό 3 το μεσημέρι. Αυτό θα συμβεί σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή δεν είναι μόνο στον Ηρακλή αυτό το φαινόμενο. Μοιράζονται οι μέρες και για μένα καλώς γίνεται. Εντάξει, είναι και το θέμα του ΠΑΟΚ, ο οποίος πάντα παίρνει την Κυριακή και συνήθως δεν συμπίπτουν τα μάτια του ΠΑΟΚ με του Ηρακλή. Για λόγους καθαρά εμπορικούς, για τα μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη κτλ. Υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες. Τι να σου πω παραπάνω. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να καθορίσουμε εμείς το πότε λοιπόν, θα παίξει η ομάδα. Φαλακρέ και σκηνοθέτη από Αθήνα για την εκκαθάριση υπάρχει δικαστήριο. Καλά, καλά, φίλε, εντάξει. Από εκεί θα βγει, λέει, το ποσό εκποίησης του Ρησίου. Ο γάμος, λέω, να είναι το καλύτερο. Αλλά όταν περιμένεις να έρθει στον κόσμο ένα παιδί μέχρι να τα βολέψει. Είναι αφήνω από την Κατερίνη, ο Νίκος. Κάνεις το σύμφωνο για να καλυμμένη γυναίκα. Βράπει το πείμα η γυναίκα πώς ήταν καλυμμένη. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Εκτός αν έχει πολλά μαρούλια. Έλα. Εσύ που βαριά να σέρεις, φίλε. Γεια σας. Καλώς τον κύριο Κώστα Πικατερίνη. Τον άκουσα εγώ, ναι. Γεια σας, τι κάνετε. Καλώς τώρα, καλώς. Μια χαρά είμαστε. Έλα. Ο φίλος ο Καμπερίδης. Καλά πάει. Από επιτυχία σε επιτυχία πηγαίνει. Παραλίγο να πάρει διπλό στον Καραϊσκάκη και άρθρο, τον ισοφαρίσανε στο τέλος. Θα σωθεί ο Πυρικός στη Γάμα Δίκη και τον χρόνο θα ανέβει κατηγορία. Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις δύο. Αφού στον Πιερικό προπονητή μεγάλο όνομα, δηλαδή από άλβα εθνική κτλ. Δεν μπαίνατε. Μπεδεύεστε με τους γιώγες και με τους φίλους κτλ. Γιατί δεν παίρνεις τον Καμπερίδη 3-4 χρόνια, ό,τι κάνεις ρε παιδί μου. Έχουμε ερασιτέχνες παραγόντες. Τι πάρα, δηλαδή τι το μπαίνεις τον άλλο να σου δώσει τι ρέπους. Δηλαδή δεν το... κουψουλό τώρα. Άμα να φέρεις ξέρω εγώ ένα προπονητή ας πούμε, ας πω άλβα εθνικής. Φέρεις τον Τζιόλι ας πούμε, στον Πιερικό. Ναι, εντάξει να μην είναι. Αλλά δεν αντέχουν στην πίεση των αποτελεσμάτων. Πάντως, κύριε Κώστα, να ξέρει ότι ο Γυνιακός θα ανέβει τα εθνική. Τον βλέπω να τον περνάει τον Καραϊσκάκη Άρτα. Τον Περικλή Αμανατίδη. Θα ανέβει ο Γυνιακός. Υπήρχε καμιά πίνδα κίτρους. Η πίνδα κίτρους θα ξεφουσκώσει. Δεν θα αντέξει. Γιατί δεν έχει και τις παραστάσεις και την οικονομική δύναμη για να αντέξει η Β' Εθνική. Γιατί εγώ Γυνιακός... τον περά... εγώ λέω να τον περάσει ο Πιερικός τον Γυνιακό. Δεν προλαβαίνει. Καλά. Η Πίδνα νομίζω ποιον έχασε ένα 4 από. Όχι Πίδνα, η Νοκεσάρη έχασε ένα 4 από τη Νίκη Βόλου νομίζω. Νίκη Βόλου έχασε ένα 4. Ναι. Μπρε τώρα ακούω αυτές τις ομάδες τώρα. Τη δικιά μας, τη μεγάλη ομάδα της Κατερίνης, τη στηρίζεις. Η Πίδνα, η Νοκεσάρη και αυτά τώρα. Κύριε Κώστα, τη μεγάλη ομάδα της Κατερίνης τη στηρίζεις που είναι στη Σούπερ Λίγκα. Ποια είναι στον Ηρακλή. Ναι. Τη στηρίζεις, εκπροσωπεί την Πιερία. Αφού το μητρικό σωματείο είναι στην έψη Πιερίας καταχωρημένο, την εκπροσωπούμε τη συγκεκριμένη ποδοσφαιρική περιοχή. Εγώ είμαι Πιερικός, γέννημα θρέμα. Και απλά είμαι υποστηρικτής, όχι οπαδός, υποστηρικτής της ΑΕΚ. Δεν γίνονται αυτά πάντως, δεν συμβαδίζουν. Πιερικός ΑΕΚ δηλαδή αν παίξει με ποιον είσαι. Με τον Πιερικό. Εννοείται. Μακάρι πάντως η ομάδα του Πιερικού να βρει τον τρόπο να ξαναβρεθεί στα επαγγελματικά στρώματα. Τώρα αυτή η υπερτίμηση που γίνεται από παδούς και είναι λογική βέβαια όσον αφορά το ρόστερ των παικτών τους. Ο Ολυμπιακός αν έπαιζε σήμερα με την Άντερλεχτ θα είχε αποκλειστεί στα σίγουρα. Καλή ομάδα είναι η Άντερλεχτ. Τι σχέση έχει το βέλγικο ποδόσφαιρο με το ελληνικό? Οι Βέλγοι σαν ποδοσφαιριστές είναι πάρα πολύ καλοί και έχουν μια καλή φουνιά ποδοσφαιριστών. Δεν παίρνουν στο βελγικό πρωτάθλημα οι καλοί Βέλγοι. Υπόψη είναι ότι οι Βέλγοι στους ομίλους του παγκοσμίου κυπέλου είναι στην πρώτη οχτάδα. Πάντως έχει να πάρει ο Ολυμπιακός ρεβάνς από την Άντερλεκτ. Είχε χάσει 5-1 εκεί.
Ναι. Είχαν πει το διαιτητή ότι δώσουν κάτι ρολόγια. Αυτή δεν είναι το ρολόγιο. Στο δεύτερο γύρο. Στην Πάτρα δεν είναι αυτό το μάτς. Στην Πάτρα. Το 3-0. Βάζει 3-0 Ολυμπιακό. Πάει ο διαιτητή, λέει που τα ρολόγια. Τα ρολόγια τα δώσανε. Ο Ούγγρο του Πιναλέω. Και του έκανε μετά μια διαιτησία του γάβρου 80-20 κατά. Τραβούσε τι τρίχε του Πετρόπουλο τη Άσπρα. Είχαν ασπρίσει τα μαλλιά του. Του φάγαν το ρόλεξ. Ναι, ρε φίλε, κάτσε. Δηλαδή είμαι εγώ διαιτητή. Αυτό το μάτς, αυτό το σκηνικό το έχω δει εγώ σε Σούπερ Λίγκα. Είμαι σε αποδυτήριο ομάδος και λέω ο διαιτητής, παιδιά, να με κάνει μασάζ κάποιος από την γηπεδούχο ομάδα. Λέω, εδώ λέω αυτός, λέω θέλει αυτό κτλ. Μα πάει ένας βλάκας εκεί τέλος πάντων. Ομάδα της πόλης, δεν λέω όνομα. Το τρίβει το διαιτητή κτλ. Παιδιά, τι θα γίνει, λέει μετά το μάτς. Γίνεται το μάτς, δίνει ένα μπέναλτι έξω από την περιοχή, το βάζει η γηπεδούχος. Σοφαρίζουν οι άλλοι, μάλλον όχι, ήταν ένα 0, έγινε ένα 1, σοφάρισαν οι άλλοι. Δίνει ένα μπέναλτι έξω από την περιοχή, γίνεται 2-1, τέλος πάντων. Το Άρης Ξάνθη λες. Εντάξει. Δεν λέω αυτό το μάτς. Αυτό φαίνεται να περιγράφει. Άλλο μάτς λέω. Άλλο μάτς. Άλλο μάτς λέω. Δεν έχει αλφα εθνική. Εγώ λέω περιγράφω. Εγώ σε ένα μάτς που μπορεί να μου γάμα εθνική. Αμάδα τη πόλη, δεν λέμε πια. Μπορεί να είναι γάμα, μπορεί να είναι β, μπορεί να είναι πανομή, μπορεί να είναι μακεδονικό. Άκουδο ρε να μάθετε ρε. Λέει ο άλλο. Πού τα ρολόγια, δεν έχει ρολόγια. Την άλλη Κυριακή ξαναπαίζει αυτή η ομάδα. Οπ, μπέναλτι γίνεται, δεν το δίνει. Άρα, και ο διαιτητής από το τότε, μιλάμε 50 χρόνια πριν, λέει, ρε φίλε, κάτσε να πούμε. Ούγγρος, έτσι. Στις συναλλαγές ο άνθρωπος πρέπει να είναι σωστός και στη βρωμιά. Δηλαδή, όταν είσαι σωστός στην πιάτσα, έτσι, έτσι δεν είναι κύριε Κώστα. Ναι. Πρέπει να είσαι εντάξει. Μπορώ να πω ναι, θα στο δώσω, δεν στο δίνω. Μετά το επόμενο μάτι δεν γίνει. Πρέπει να είμαστε σωστοί. Λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός περιμένει 45 χρόνια μετά, 43, να πάρει τη ρεβάνς από την Άντερλεχτ. Να σου πω κάτι άλλο, Κωστή. Να μου πεις. Άκουσα. Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιρικός παράγων είναι ζωή ακόμα στην Κατερίνη, είναι ο Ζαχαρίος ο Μιστακίδης. Τον ξέρουν οι πάντες. Ναι. Λοιπόν, μου έλεγε. Παράγοντας, όσο... παράγοντας. Παράγοντας, όπως ήταν ο Μπέλλας του Πανηγιαλίου, όπως ήταν ο Αλαμάνος από όλων Αθηνών, όπως λέμε για Παντελάκη και Καμπάνη. Ζει ο Μπέλλας, ο Μπέλλας ζει. Ναι. Είναι σε μεγάλη ναι. Οικία, ναι. Λοιπόν, μιλάμε για παράγοντα. Από όταν πέσαμε στη Γάμα Εθνική και τις πήρα όλες τις αποστελές, επειδή ήμουν ο μικρότερος σε ηλικία, οι άλλοι ήταν μεγάλοι, 60-άριδες, 65-άριδες, σε μένα τις φορτώσαν όλα τα χωριά, εγώ τα πήγα. Σε όλα τα χωριά, μόνο γι' αυτόν με ρωτούσαν. Ακόμα και στην Αλφα Εθνική, μόνο μαθαίνω σε ένα χαιρετισμό για τον Ζαχαρία Μουσακίδη, λέω, και μου λένε, και μου έλεγε, όσο κακή διαιτησία και να μας κάνουν, ναι. Δεν θα κάνεις ένσταση. Ναι. Κακή διαιτησία, διότι αφενός δεν έχει καμιά τύχη, ναι. Αλλά επειδή περνάει στο διαιτητικό του μητρό η ένσταση, θα σε την κάνει πάλι, ναι. Θα σε ναι. Τύχει σε άλλο παιχνίδι και θα σε ξανακάψει. Μπράβο, ωραίος, σωστός, μ' αρέσει. Διπλωματία θέλει. Βέβαια τη διπλωματία, φυσικά. Κατάλαβες. Έτσι. Θα σε τύχει σε άλλο παιχνίδι και θα σε ξανακάψει. Και εκείνα τα χρόνια θα σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Κάθε Χριστούγεννα και κάθε Πάσχα φεύγανε στους συμβούλους της ΕΠΟ Γουρουνόπουλα, Αυγά, Γαλοπούλες και πράγματα. Κατά αυτόν τον τρόπο γινόταν οι εξυπηρετήσεις. Μαρμίτα ρε οι άνθρωποι, ωραία σχέση κατά μαρμίτα. Αυτόν τον τρόπο γινόταν. Βέβαια ρε, βρωμιά θα γίνει ωραία ρε φίλε μου. Οι εξυπηρετήσεις. Έτσι είναι, έτσι παιδιά. Έτσι. Αρκεί να σας πω ότι σε ένα μάτσο εδώ μέσα ΑΕΚ Πιερικός που κερδίσαμε 1-0. Ναι. Με ένα καλά, με μια κλούβα κεράσια. Μη, κλείσε. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει, είχε φτώχεια τότε. Με τα κεράσια μπορεί να. Εντάξει. Με κεράσια έπαιρνε μάτς. Μπράβο. Πόσα έχουμε. Εντάξει. Είναι η. Ρε παιδί μου, σου πω εγώ πω σώθηκε παρομή πριν από 40 χρόνια σε μάτς ένστασης. Τι πήγε στην ΕΠΟ, ας πούμε. Ωραία πράγματα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αρχοντικά. Μαρμίτα, μ' αρέσει η μαρμίτα. Καλημέρα. Μ' αρέσουν αυτά εμένα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα. 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 Καληνύχτα, ναι. Τι κάνετε. Καλά, βρε, καλά. Χαρά. Έλα, πες. Λοιπόν, η
ήθελα να πω για τον Ηρακλή πρώτα και το σύμφωνο συμβίωση. Ό,τι γουστάρει η Τσιγούλα. Λοιπόν, να πω για τον Ηρακλή πρώτα. Ναι. Σήμερα έκατσα είδα μάτς Κυπέλλου πρώτη φορά μετά από χρόνια. Ναι. Με αγωνία. Με αγωνία. Ναι. Και θα το αιτιολογήσω. Να το αιτιολογήσεις. Κάποια στιγμή ο Ηρακλής κάλυψε με τέσσερα στόπερ την άμυνά του. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Ναι, δεν εννοώ το. Και πολύ καλά έκανε. Αλλού το πάω. Με προσδοκιά και προσμονή. Για κάτι καλό. Α, μπράβο. Καταλαβαίνει ο Βασίλης. Με προσδοκιά και προσμονή διότι. Διότι. Διότι πέρυσι και πρόπερσι. Ναι, ναι. Τι αγωνία να το δω το κύπελλο. Όταν είσαι στη Β' Εθνική και ο πρώτος σου στόχος είναι η άνοδο. Ναι. Το κύπελλο είναι κάτι, πολυτέλεια. Κάτι που μπορεί να σε επιβαρύνει. Ενώ τώρα που είσαι σωμένος μπορεί να το. Ενώ τώρα είσαι και σωμένος είσαι, πρόσεξε. Και παραπάνω δεν μπορείς να πας. Κατά τη γνώμη μου είσαι μεταξύ 7 με 9. Και 7 με 12 να είσαι πάλι σωμένος είσαι. Έτσι. Ναι, δεν πιστεύω. Εκεί 7, 8, 9. Οπότε, 7, το πολύ 9 οπότε χτύπα το κύπελλο. Ωραίος. Εκτός αν τον Ιανουάριο γίνει καμιά ενίσχυση, αλλά και πιο πάνω από την 7η θέση δεν πας. Δεν μπορείς να τη χτυπήσεις τα play-off φέτος. Με τους από κάτω έχεις μια διαφορά πάνω από 10 βαθμούς. Δεν τίθεται θέμα. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, εδώ ο Ηρακλής δεν τίθεται θέμα. Δεν τιθόταν θέμα όταν ήταν χάλια, ας πούμε, στα πολύ το χάλια. Δεν έπεσε ποτέ, δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το κύπελο είναι, πιστεύω, φέτος, γιατί από ένα σημείο και μετά θα είσαι στο πρωτάθλημα παντελώς αδιάφορος από ό,τι φαίνεται, είναι ένας στόχος σημαντικός. Και έκατσα σήμερα το παιχνίδι και το είδα με μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία μέχρι να βάλουμε το πρωτοκόλ για αυτό το λόγο. Ότι έπρεπε σήμερα να προκριθείς. Διότι είσαι πλέον ομάδα Super League, έπαιζες μια ομάδα Football League και πιθανό χτύπα ξύλο αποκλεισμό που μπορεί να την πατήσουν ομάδες. Ο Ολυμπιακός μπορεί να αποκλειστεί να χάσει από τον Απόλλωνα, όπως το γνωρίζει αυτό. Α, μπράβο. Ναι. Μπορεί να πούνε η έκπληξη δυσάρεστη του Ηρακλής που αποκλείστηκε κτλ. Εγώ αν ήμουν Μαρινάκης, το κύπελλο θα τα άφηνα φέτος σε άλλους. Ενώ πέρυσι που περνούσες ήταν ήσουν ευχάριστη έκπληξη. Τώρα σήμερα να αποκλειώσουν για παράδειγμα, θα έλεγε όλη η Ελλάδα Χαρνικός απέκλεισε τον Ηρακλή. Και θα ήταν αρνητικό. Μάλιστα. Ωραίο. Σωστό. Λοιπόν, από άρα περιμένει και πέρα το κύπελλο τώρα να δούμε μια καλή κλήρωση στην επόμενη φάση. Είμαστε δυνατοί στην επόμενη φάση. Θα πάρουμε δεύτερο. Α, μπράβο, θέτει καλό και η πρώτη θέση, ότι βγήκαμε και πρώτη. Η ιδανικότερη κλήρωση Εργοτέλης. Ναι, έχει. Η ιδανικότερη. Η ιδανικότερη για τους 16. Έχει, τώρα κοίταξε, για πρώτη χρονιά στην Αλφα Εθνική μετά από... Γιατί μπορεί να σου κάτσει ο Πλατανιάς και να είναι κακή κλήρωση. Η ομάδα για μένα πάει καλά, δεν είναι... Άμα σκάτσε ο Πλατανιάς είναι κακή κλήρωση, όχι ιδανικότερη. Ναι. Με τους υποψήφιους αντιπάλους. Πάμε τώρα στα συμβίωση. Στο σύμφωνο. Κοίταξε, κάτι λίγο με τον Βασίλη λίγο διαφωνώ που λέει ότι ήμασταν τυχεροί. Εντάξει, στο μάτς με την Τρίπολη ήμασταν όντως τυχεροί. Δεν το συζητάμε εκεί, απέκρουσε ο Χουάντερσον. Όχι, δεν ήσασταν τυχεροί. Και ικανοί. Ήσασταν πολύ ρισκαδόροι. Τώρα με τον Παναθηναϊκό. Με τον Καρασαλίδη στα χαφ. Μας έκανε ο Παναθηναϊκός καμιά φάση. Με τον Παναθηναϊκό δεν. Καλά, μικρή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Με στη Βέρεια δεν ήμασταν. Πάμε στο συμβίωση. Δεν θα προλάβεις. Λοιπόν. Κοίταξε και το σύμφωνο συμβίωσης, είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη η οποία δεν το έχει ψηφίσει. Για άλλη μια φορά η Ελλάδα πρωτοτυπεί αρνητικά. Νομίζω και η Λιθουανία με διορθώνει. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα πρωτοτυπεί και σε αυτό αρνητικά. Άμα θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη πρέπει να γίνει. Ναι. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη. Πάντως έχει και οίκους ανοχής για ζώα, έτσι, στην Ευρώπη. Πού? Έχει οίκους ανοχής για ζώα. Αυτό είναι διαστροφή. Δεν είπα να το φτάσω. Γιατί είναι διαστροφή? Εμένα ο σκύλος μου τώρα που. Γιατί, Ευρώπη είναι, γιατί. Δεν είπα να το φτάσουμε και εκεί. Γιατί ρε φίλε, μην το φτάσουμε εκεί. Δηλαδή τώρα. Εμένα τώρα ο Μάρκος θα θέλει να. Από αυτό πάμε το βρω εγώ. Αν βγάλω τελάρι στη γειτονιά, θέλει να πηδήξει ο Μάρκος. Πώς θα γίνει, πάω σε ένα ξενοδοχείο. Γιατί, αυτό πολιτισμό είναι. Λάθος κάνετε, κύριε. Τα ζώα δεν έχουν δηλαδή αυτό, μόνο άντρας έχει. Έχουμε μάθει στην Ελλάδα και το αυτονόητο να το συζητάμε αν πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει να γίνει. Αυτό. Όσο και το Σάββατο με τον Παθρακικό, να το γυρίσω λίγο πάλι στον Ηρακλή, εμένα η ομάδα μου έδειξε ότι θέλει ένα παίχτη πιο δημιουργικό, να μπορεί να κάνει τη διαφορά. Θέλεις ένα παίχτη πιο δημιουργικό, αν θες να κάνεις κάτι παραπάνω. Μα όχι μόνο, ένα πολλούς δημιουργικούς θέλεις, όλες τις γραμμές.
Η δημιουργία ναι, έρχεται και από την άμυνα. Έναν στο κέντρο σίγουρα θέλουμε. Δεν είναι... Το κακό είναι ότι ο Πορτουλίδης ενώ μπήκε ένα 15 λεπτό και πήγε καλά, το τελευταίο 15 λεπτό ήταν πολύ κακό. Για τον Πορτουλίδη έχω ακούσει ότι είναι από αυτούς που αναμένεται να αποχωρήσουν. Για παίξε ζαμπάκι. Και δεν συμφωνώ εγώ με αυτό γιατί το... Τα λένε, για γαρά. Άστο. Άστο να πάει. Έλα, επόμενη γραμμή. Άκου λέει. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Φίλε, με τη φωνή του Καζαντζίδη. Καλημέρα. Έλα. Ναι, καλημέρα. Πριν απαντήσω στο θέμα σου, ναι, να πω μόνο κάτι του Πιτσιρικά του Κερατσίνη. Ναι. Στην καετία του 70 και του 80 του Κερατσίνη και Δραπετσόνα βγάζαν παλικάρια. Τώρα βλέπω βγάζουν ρομπίτσες και υποτακτικούς του Προέδρου. Είναι κρίμα. Ήταν καλή γειτονιά, καλός Μαχαλάς. Όταν λες υποτακτικούς του Προέδρου, τι εννοείς δηλαδή? Το πάμε πιο παραπέρα, ότι... Ναι. Ξέρεις τι, εδώ δεν χρειάζεται παραπάνω. Μάλιστα. Θα σας απαντήσω στο θέμα σου με ένα συμβάν. Απλά ενημερώνω τον κύριο Χιλιτίδη, θα βάλω μπιπ μόνος μου εκεί που χρειάζεται. Μάλιστα. Λοιπόν, στο μεσημεριανό τραπέζι της Κυριακής κάθεται ο μπαμπάς, η μαμά, η κόρη και ο γιος. Το μπαμπά βάλε ό,τι δουλειά θες εσύ, λαχαναγορίτης, φορτηγάτης, οδηγός, ό,τι θες βάλε. Λοιπόν, και ξαφνικά εκεί που τρώνε, λέει ο νεαρός, έχω να σας ανακοινώσω κάτι σημαντικό. Τι είναι, παιδί? Α, ξέρετε, είμαι γκέι. Ναι. Τι είσαι, παλικάρι μου? Λέει, είμαι γκέι. Κάτσε λίγο, ρε, λεβέντε, το λέει. Έχεις σπίτι στη Μυκονό? Όχι. Παλιό σπίτι... είναι, ρε, Τζερόνιμε. Ναι. Παλιό περίμενε, είναι, ρε, Τζερόνιμε. Δεν έχει σημασία αν είναι παλιό. Παλιό είναι, ρε, Τζερόνιμε. Κάτσε να σε πούμε λίγο ναι, το θέμα, ρε. Ναι. Έχεις σπίτι στην Πλάκα? Όχι. Έχεις μεσεντές τζιπάκι? Όχι. Έχεις κότερο? Όχι. Τότε τι γκέι, βρε αγόρι μου. Ένας παλιό μπιπ του κερατά. Είσαι ρατσιστής, ρε φίλε, από αυτό το νέο. Όχι, δεν είμαι ρατσιστής. Είσαι ρατσιστής, αυτό... ρατσιστής. Άκουσε με τώρα. Υπάρχουν χίλιοι επώνυμοι, ναι, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Μάλιστα. Και επειδή έχουν και κέρια απόστα, ναι, προσπαθούν να περάσουν την αρρώστια τους σαν κάτι φυσιολογικό και πρέπει να κάνουμε τους γάμους σαν το Λουξεμβούργιο πρωθυπουργό και τα σάλια μάλια για να έχουμε καινούργια πρότυπα. Ω, φίλοι, εγώ, την Ευρώπη, εγώ την Ευρώπη που γνώρισα δεν τη γνώρισα έτσι. Να ακούσω μια. Άκου και εμένα τώρα. Είναι στο τραπέζι, ναι, ο μπαμπάς, η μαμά, ο μπαμπάς κάνει ό,τι δουλειά θέλεις. Έρχεται να πούμε ο γιος, να πούμε 19 χρονών και λέει μπαμπά θέλω να πάω να μονάσω. Για απάντησέ μου. Τι να πάει? Να μονάσω. Να πάω στο μοναστήρι απάνω. Ναι. Πάλι ο μπαμπάς θα τον μιλήσει. Θα τον βάλει σε μια θέση. Τι θες? Εσύ δηλαδή. Άσε, ναι, άσε τώρα. Τι μισό λεπτά. Δεν με απαντάς τώρα. Ναι, πες μου. Ναι, λέω εγώ τώρα. Ναι. Εσύ θα βγεις να μας κεράσεις μετά στο καφενείο? Όχι, ρε αδερφέ, θα κάτσω να μιλήσω μαζί του. Ναι. Να βρω τις αιτήσεις αφορμές και να διορθώσω τα πράγματα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι δεν το καταλαβαίνω? Αυτό που με λες εσύ. Πολλά πράγματα μπορεί να σου πει ένα παιδί και να στραγωρηθείς. Αυτό που με λες εσύ, ναι, δεν είναι αρρώστια. Γιατί... Αυτό είναι ένα γύρισμα κεφαλιού. Πώς λέει κάποιος? Κοίταξε τώρα, εγώ σε κόβω τώρα, σε κόβω τώρα. Δεν το υιοθετώ. Σε κόβω εγώ. Δεν το υιοθετώ. Γιατί ξέρεις ότι οι γκέι στην Ελλάδα έχουν μεγάλη δύναμη και μπορούν να φάμε πρόστιμο. Εγώ λοιπόν δεν υιοθετώ ότι η ομοφιλοφιλία είναι αρρώστια. Είναι προτίμηση. Νομίζω ότι οι ψυχίατροι που είναι αρμοδιότεροι επιστήμονες δεν θεωρούν ότι είναι ασθένεια. Ναι. Οι ψυχίατροι οι ίδιοι. Δεν νομίζω, είναι αρμοδιότεροι επιστήμονες. Είναι λεπτό το θέμα. Και ξέρεις ότι ο Βαλιανάτης τώρα μας του τραβήξει μία μήνυση εδώ πέρα. Μπορεί να πληρώσει ο άνθρωπος 50.000. Και να με σε φωλάξει ο γραφείο πει: σύγχυμα, πρόβλημα. Λέω τι πρόβλημα. Θέλει να είναι γκέι. Είναι θέμα. Δεν είναι αρρώστια. Είναι ιδιαιτερότητα. Ούτε ιδιαιτερότητα. Είναι επιλογή. Είναι επιλογή. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι θα κάνουμε τώρα, θα τα βάλουμε με τη φύση? Πώς θα γίνεται? Καλημέρα. Σε κόβω, Τζερόνιμε, γιατί δεν το υιοθετώ, διότι είναι θέμα. Έλα, ραπ. Συγγνώμη, καλημέρα. Έλα, ραπ. Και στα λέω γιατί ο κόκκινος κάτι τέτοιες κουβέντες με γκέι και μέι, φάγαμε μια τριαντάρα εδώ πέρα. Άντε, έλα, μπράβο. Ραπ. Καλημέρα, λέγε. Καλημέρα, ραπ. Καλημέρα, φίλε. Σπύρος από Καμίνια. Καλώς τον, το Σπύρο από τα Καμίνια. Να την περιοχή του Πειραιά, η δυνατή. Να τα. Ραπ, δυο ερωτησούλες θέλω. Για να ακούσω. Μια είναι, άμα πιστεύεις ότι ο Βέλιος θα κατηφορήσει τον Ιανουάριο προς τα κάτω. Εγώ μίλησα με έναν φίλο του πατέρα του Βέλιου. Φίλο του πατέρα του Βέλιου.
γνωστό παράγοντα του ποδοσφαίρου σε Καλαμαριές και τα λοιπά, δεν λέω ονόματα. Και το ρώτησα. Λέω, κάνε μου ένα ρεπορτάζ, ρε φίλε, να μάθουμε τι και τα λοιπά. Πρώτον, ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται. Και δεύτερον, ο Βέλιος τον Ιανουάριο δεν θέλει να φύγει ο ίδιος. Ό,τι κουβέντα μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να την κάνουμε μετά το... Δηλαδή, προς το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν, εμείς μπορούμε να μιλήσουμε από το καλοκαίρι και μετά για το Βέλιο. Το που είναι να πάει και αν θα πάει κτλ. Εσύ φίλε μου, η πληροφορία δικιά μου λέει ότι ο ίδιος ο Βέλιος, ακόμα και αν ήθελε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, τον Ιανουάριο δεν φεύγει. Αυτή είναι η πληροφορία μου. Αλλά και από την άλλη μεριά, προσπαθώντας και μελετώντας το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με δικούς μου ανθρώπους, σήμερα που μιλάμε, τώρα αύριο δεν ξέρω. Σήμερα που μιλάμε, τον Βέλιο δεν τον έχουν προσεγγίσει. Αυτή είναι η απάντηση που σου δίνω. Να είσαι καλά, Ρεδά. Ακόμα, κανένα στόπερ θα μας φέρνει, λες. Να ρωτήσουμε το φίλο κάτι άλλο. Κάτσε. Είπε ένα ωραίο. Για τα στόπερ. Είχα μια κουβέντα με τον Αλέφαντο για τον Ολυμπιακό. Ωραία κουβέντα. Και του λέω, ρε Νίκο, ο Ολυμπιακός γρήγορο center for έχει. Όχι πολύ γρήγορο όμως, για τη θέση έχει. Εξτρέμ γρήγορα έχει. Μπακ δεξιά και αριστερά γρήγορα έχει. Το στόπερ που είναι. Ο Φορτούνης γρήγορο είναι. Ο τεσσάρης, ο πεντάρης, ο εξάρης και ο οχτάρης. Δηλαδή, βάλε εσύ. Σιώβας Μποτία. Σιώβας Ντακώστα. Μιλιβόγεβιτς και πώς το λένε, Κασάμι. Κασάμι. Ναι. Αργοπορούν τον Ολυμπιακό. Θέλεις στους τέσσερις εκεί έναν ηγέτη center back. Λένε, λέει, θα φέρουν πίσω τον Αβραμ. Τώρα. Ποιο Αβραμ, ρε Ράπτορα. Σου λέω το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ, ναι. Λένε, λοιπόν, μου είπανε, η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Κάνω κουβέντα κάθε μέρα. Θέλουν, λέει, τον Αβραμ. Ο Αβραμ στα 31 ήταν στον Ολυμπιακό και στον Άρη στόπερ και αναδείχθηκε με δύο στόπερ δίπλα του ηγέτες και παιχταράδες. Ο ένας ήταν ο δικός μας εδώ, ο Ρονάλντο Γκιάρο, και ο άλλος ήταν ο Μέλμπερκ. Άμα βάλω τον Αβραμ με το Σιώβα δίδυμο, τα ίδια θα έχω στα 31 του, στα 32 του Αβραμ. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός εκεί θέλει ένα Κοντρέρας 28 χρονών. Γιατί. Βέβαια. Και θέλει και έναν χαφ στην ταχύτητα του Σαλίνο με ποιότητα. Όχι το Σαλίνο επειδή είναι γρήγορος. Α, καλέ, βάλτε τον χαφ, κάτι, βάλτε το αριστερό μπακ, βάλτε τον εξτρέμ, βάλτε τον μπακ δεξί. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός για μένα πρέπει να κάνει δύο μεταγραφές. Στόπερ γρήγορο ηγέτη, όχι τον Αβραμ, και χαφ πιο γρήγορο και το ίδιο ποιοτικό από Μιλιβόγεβιτς και από Κασάμι. Ο Κασάμι είναι ποιοτικός, αλλά είναι αργός. Αυτή είναι η προσέγγιση μου στον Ολυμπιακό. Ρώτα σε κάτι το φίλο εγώ. Ναι, ρώτα. Αν ο φίλος πιστεύει ότι ο Βέλιος πληρεί τα κριτήρια για να παίξει σε μια ομάδα με τέτοιες απαιτήσεις όπως είναι ο Ολυμπιακός. Ο Βέλιος Κόκκινο, εγώ πιστεύω ότι κόκκινος θα προσαρμοστεί. Μην τον βρίζεις. Ο γιατρός είναι. Δεν βρίζει. Όχι, ράπ, όχι. Κόκκινο, πλάκα κάνω, ρε. Το μην τον βρίζεις, ναι. Για λέγε. Για το Βέλιο, αυτό που είπε ο ράπ πριν, πιστεύω ότι καλύτερα να τον έχουμε στην προετοιμασία από τον Ιούλιο και μετά να πάρει χρόνια. Να παίξει τα φιλικά. Μπορεί να ανταπεξέλθει τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού. Τον Ιντέγε ρωτάει ο γιατρός, τον τρώει. Εγώ λέω τον τρώει. Τον τρώει. Τον τρώει. Αρκεί να πάρει λίγο τα παιχνίδια που χρειαζόμαστε σαν ομάδα. Έχουμε άλλα επίπεδα φυσικά, ναι. Γι' αυτό και είμαστε εκεί. Είμαστε. Αλλά πιστεύω ότι. Τον τρώει τον Ιντέγε. Αν πάρει τα παιχνίδια στα πόδια του, όπως είπε ο Ράπ, και τον πάρουμε από τον Ιούλιο και μετά θα είμαστε καλύτερα με τον Βέλιο. Για να δούμε. Και πάντως, αυτό που θέλει ο Βέλιος να φύγει, να πάει στην Αγγλία. Εγώ στη θέση του στη Γερμανία θα πήγαινα για να βάζω πιο εύκολα γκολ. Οι άμυνες είναι πολύ ανοιχτές εκεί. Η ταχύτητά του είναι ιδανική. Βελτιώθηκε στην ταχύτητα πάρα πολύ. Ναι, αυτό όταν ήρθε τον πρώτο μήνα, εγώ φίλε τρόμαξα που τον είδα. Αλλά ο άνθρωπος είναι αθληταράς. Είναι αθληταράς και δουλευταράς. Μπουζούκια δεν έχει, τσιγάρα δεν έχει. Έχει την κοπέλα του, δεν έχει ας πούμε να πηδάει, ξέρω εγώ, τρεις φορές και να πάει να παίξει. Είναι ένας γίγαντας. Ένα παιδί. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, αθλητής. Πώς να σου το πω. Με τον χυμό του, με το αυτό του κτλ. Είναι αθλητής. Τι να σου πω. Από ψέματα. Είχαμε το στόχο, ήταν κοπρόσκυλο. Είχαμε τον άλλο, ήταν κοπρόσκυλο. Ήρθε ο άλλος, περπατάει. Ο άλλος είναι αθλητής. Εγώ όταν τον είδα,
Τρόμαξα. Τον πλακώσανε λοιπόν στην προπόνηση. 20, 30, 40, 50. Εκρήξεις έκανε και από πάνω. Έκανε και από πάνω. Ήρθε ο άνθρωπος με αυτά τα center back. Αλλά από την άλλη μεριά, για να πάει στην Αγγλία, αν μπορέσει να πάει, αν μπορέσει να πάει, το σκαλοπάτι του στην Ελλάδα είναι για μένα μόνο Ολυμπιακός. Έτσι συμφωνούμε. Α, και κάτι τελευταίο. Για πες. Επειδή κρατάει σκούφια από πάνω από βόρεια και από το Λεμαϊδά και μιλούσα με ένα φιλαράκι προχθές. Ναι. Κάτι με είπε για Ιβάν Σαβίδη και Ορδαϊκό και ξέρω εγώ και... Ναι, κάτι πες. Μακάρι, γιατί ο νομός έχει ανάγκη μια ανταγωνιστική ομάδα. Ο Μαρινάκης παίρνει, ναι, ο Μαρινάκης παίρνει την Αλφα Εθνική και αυτός παίρνει να μου τα λίμα. Καλαμαριές, Ορδαϊκούς και τα λοιπά. Κάτι άψα. Θα αφήσει Καλαμαριά, θα πάρει Ορδαϊκό, θα πάρει Ορδαϊκό. Δεν τρία είναι. Το ποντιακό στοιχείο στην Κοζάνη είναι πολύ πιο δυνατό σχέση με την Καλαμαριά. Να στείλει κανένα παοξή προπονητή και κλάει μάιν τώρα, άστα. Μπερδεμένα. Άστα, για χαρά. Έγινε ραπ. Για χαρά. Το θέμα να πάρει την ΕΠΟ και ασάρωση. Να κάνει το Μαρινάκι αντίπαλο. Εξωαγωνιστικά. Δύο φίλοι περιμένουν στη γραμμή. Πάμε να τους πάρουμε. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Κώστα, ο Ξενοκράτης είμαι. Γεια σου, Ξενοκράτη. Έχει δουλειά, Ξενοκράτη. Κάτι γίνεται. Καλά, δεν... Εντάξει, μπράβο. Πάμε. Θέλω να πω δύο ονόματα και να μου πείτε τι ξέρετε για αυτούς. Μάλιστα. Ιωαννίδης Βέργος. Ολυμπιακού. Ο Ιωαννίδης είναι δανεικός στην Dortmund Β. Είναι μικρός. Μικρός είναι. Αυτός ο Ιωαννίδης είναι στη δεύτερη ομάδα της Dortmund. Της Dortmund. Εκεί παίζει αυτή τη στιγμή. Και ο Βέργος είναι στόπερ. Ο οποίος παίρνει συμμετοχές. Ο Βέργος είναι σεντρεφόρ. Είναι σεντρεφόρ. Όταν λέμε ο ρολισμός του σεντρεφόρ. Μαζί και ο Ιωαννίδης. Για ποιο λόγο 96 ο Βέργος. 94 ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης είναι σχετικά μεγάλος. Είναι 21 λοιπόν, 94 ο Ιωαννίδης, 96 ο Βέργος. Δραμηνός ο Ιωαννίδης. Λοιπόν, ο Βέργος είναι από Κιλκής. Λοιπόν, από το Μέγα Αλέξανδρο, έπαιζε στο Μέγα Αλέξανδρο Κιλκής. Λοιπόν, για ποιο λόγο να πάρουν Βέλιο και οποιοδήποτε Βέλιο από τη στιγμή που έχουν ένα σεντρεφόρ, που ο Ιωαννίδης για μένα είναι καθίση εποχή. Πρέπει να το δώσουν χρόνο να... Είναι δηλαδή... πολύ καλός παίχτης και μάλιστα η Dortmund για να τον πάρει τον Ιωαννίδη λέμε τώρα και για να έχει οψιόν να αγοράσει ας πούμε μεγάλη, γιατί έχει μεγάλη οψιόν για να αγοράσει και για να τον έχει πάει να πει ότι τον πιστεύει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άλλο, μιλάμε τώρα για τον Αστέρι, για τον Ηρακλή, 97 γεννημένος. Για τον Μούχαλη. 1.74-1.75. Εντάξει, καλό για μπακ, ναι. Στόπερ δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει στόπερ, ναι. Όχι. Δεν μπορεί να παίξει με τίποτα. Έπαιζε όσο ήταν στις μικρές κατηγορίες στόπερ. Γιατί τότε και τα ύψη δεν έπαιζαν και μεγάλο ρόλο. Δεν καθοριζόταν. Γρήγορος, ταχυδυναμικός. Ξεκίνησε σαν δεξί μπακ. Τον βάλαν σέντρε μπακ. Και αμυντικό χάφ έπαιξε. Εντάξει, είχε και τα κονέ ο πατέρας του μέσα στον Ηρακλή, κακά τα ψέματα. Αλλά ήταν καλό δεξί μπακ. Κακός έγινε σέντρε μπακ. Χάθηκε από εκεί ύστερα. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα τη δυνατότητα να γυρίσει δεξί μπακ ή αμυντικό χάφ. Έτσι. Αλλά πολλή δουλειά. Εδώ πέρα είχαν σέντρε φόρο που νομίζω σαν 96 ήταν εισάξιος του Βέργου. Και πιστεύω ότι αν έπαιρνε τις ευκαιρίες του θα ήταν και καλύτερος από τον Γκουλούρη. Και τον κάνα σέντρε μπακ. Μιλάω για τον Τσιότρα. Ο Τσιότρας έχει παίξει όλο τον άξονα. Και σήμερα τον έβαλε 8, 5 λεπτά και κάνει δύο φορές transition. 1.90 βάλε, τρομερή. Στόπερ δεν είναι, ποιο στόπερ δεν είναι αυτός. Τρομερή δύναμη και τρομερή χρήση και δύναμη, το σώμα του. Ξενοκράτη. Σαν σέντρε φορ ξεκίνησε. Το σώμα του δεν σου δίνει την εντύπωση ότι είναι πιο πολύ σαν στόπερ, ας πούμε. Όχι αγόρι, όχι. Γιατί είναι killer μέσα στην περιοχή. Ναι. Βάζει. Είναι killer μέσα στην περιοχή. Δηλαδή είναι Ξενοκράτη, ας πούμε, αν παίξει. Και την μπάλα σωστά. Αν παίξει εξάρι, ας πούμε, και έρχεται από πίσω. Όχι, δεν μπορεί. Οχτάρι μπορεί να παίξει. Μάλιστα. Οχτάρι, ψηλός δείχνει. Σήμερα ήταν πολύ καλό στο πεντάλεπτο. Ξενοκράτη, είναι μερικοί παίκτες που έρχονται καλύτερα από πίσω. Και τώρα εγώ σου μιλάω γιατί ξέρω τις κατηγορίες αυτές, ας πούμε, πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλά. Ήταν και συμπαίχτης για ένα χρονικό διάστημα επειδή ο γιος μου έπαιξε. Ήταν στο ρόστερ της ομάδος για 6 μήνες πριν τον καθαρίσει ο Κοφίδης μαζί με τον Μπακαλόπουλο. Τον είχε πάρει ο Παγώνης στην δεύτερη ομάδα με προοπτική.
ήρθανε οι άλλοι, ό,τι επέλεξανε οι προηγούμενοι, τους διώξανε. Ο Παγώνης είχε κάνει πολύ καλή δουλειά στη Β' ομάδα. Ο Ηρακλής είναι το χειρότερο σωματείο στις κατηγορίες αυτές, στις υποδομές. Από ποια άποψη? Άμα έρθει παίχτης από άλλη ομάδα, καλύτερος δύο κλάσεις, πέντε κλάσεις να είναι, θα τον φάνε. Δεν ξέρω Τασούλης ο Χουζούρης πως έχει επιβιώσει από τον Άρη εκεί πέρα μέσα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ήρθαν παίχτες, πήγε ο Νίκος Ολαδόπουλος, πήγε ο Μπάμπης, γιατί διάλυσε ο Άρης όλους. Μιλάμε παίχτες οι οποίοι είναι καλύτεροι από αυτούς που είχε ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής. Και όλους τους φάγανε. Όλους τους φάγανε. Γιατί να παίζει αυτός που ήρθε και να πάρει την θέση τη δικιά μου. Μα είναι καλύτερος ρε φίλε, γιατί να μην την πάρει. Δεν το κατάλαβα. Έτσι είναι αυτό. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Τέλος για τον Ηρακλή. Ναι. Δεν μου λες λίγο Κώστα. Ναι. Έμαθα ότι ο Ιβάν έχει πιάσει να πούμε τον γραμμένο. Και ναι. Παού. Είναι σαν... πώς το λένε ρε παιδί μου, δηλαδή, ο Γκρουέζας, ο Γκρουέζας... Για να, έχει μαζί, να τον έχει μαζί το γραμμένο και την έψιμη σε περίπτωση ας πούμε που γίνουν εκλογές, έτσι δεν είναι? Όχι, μόνο, ναι, όχι, θα τον έχει σαν ας πούμε, πώς το λένε ρε παιδί μου, σαν αυτό που θα κάνει τον προεκλογικό του αγώνα. Ωραία. Ναι. Γιατί ρε Κώστα, μέχρι τώρα η έψιμη ήταν κατά του Ολυμπιακού? Αυτό τώρα... Δεν ήταν κατά του Ολυμπιακού. Δεν ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Κατά του Ολυμπιακού ήταν η Ένωση. Πάντα. Ναι. Πάντα. Ναι. Τι έπιασε, λέω. Δεν κατάλαβα τι έπιασε. Έπιασε κάποιον ο οποίος ούτως ή άλλως δεν ψήφιζε τον Ολυμπιακό. Εγώ κατάλαβα το εξής. Ότι για να κάνεις προεκλογικό αγώνα πρέπει ας πούμε να πεις να δώσεις και δώρα. Χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν τα άτομα, να ξέρουν το συνάφι για να μπορείς να ανοίξεις την πόρτα. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, μπορεί να θέλω να πάω, ας πούμε, για παράδειγμα, σου πω εγώ, όταν και δούλευα. Να πας στο γραμμένο. Δούλευα παλιά, ρε παιδί μου, κάπου ξέρω εγώ. Ναι. Άστο που δουλεύεις. Ναι. Πρέπει να πιάσεις το γραμμένο, υπάρχει άνθρωπος έτοιμος. Να ακούσω το όνομά του. Απ' την έψη Κυλκής, ο αντιπρόεδρος. Α, του Γκαγκάτσι ο φίλος λες. Φυσικά. Δεν είναι κατά του Ολυμπιακού συνεχώς. Τρελώσε, ρε. Είχες τρελαθεί ρε. Για ποιο μιλάμε? Γιατί όταν ο Γκαγκάτσης τον είχε εκεί τα πρωταθλήματα, για ποιος θα έπαιρνε? Για ποιο μιλάμε λέω τώρα? Για τον Χατζή αυτό Αποστόλου, δεν το λες? Α, να μπράβο, ναι. Χατζή Αποστόλου. Το κύριο Χατζή Αποστόλου. Πες μου εσύ όταν ήταν ο κύριος Χατζή Αποστόλου. Άλλο τι ήταν τότε στάσου. Και άλλο τι είναι τώρα. Στάσου. Τώρα δηλαδή πνεημένα. Έχει κάνει βιογραφικό. Έχει κάνει με τον Γκαγκάτσι βιογραφικό. Τι λέει το βιογραφικό του? Ότι ο κύριος Χατζή Αποστόλου με τον κύριο Γκαγκάτσι είχαν την εποχή. Κάτσετε βρε τώρα. Ανατρέξεις σε δηλώσεις του ακόμα και με τον Γκαγκάτσι, σε πολλά ήταν κατά του Ολυμπιακού. Βρε, εγώ ξέρω τι διατησία έχει ο Ολυμπιακός και ποιος έπαιρνε τα πρωταθλήματα επί Γκαγκάτσι και Χατζή Αποστόλου. Πώς δεν μπορούσε? Έλα ρε τους Μακεδονομάχους τώρα ρε. Μη το κάνεις ρε ξενοκράτη. Ρε ξενοκράτη. Άσε ρε τους Μακεδονομάχους. Τους Μακεδονομάχους τώρα εδώ πέρα. Το παραμύθι δεν το ξέρω. Και τελευταίο για να κλείσω με τους γκέι. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Καλά κάνουν ό,τι κάνουν. Μαγιά τους. Αλλά αυτό που κάνουν, όταν ένα νορμάλ ζευγάρι δεν το δείχνει σε κοινή θέα, νορμάλ ζευγάρι, δηλαδή αγόρι με κορίτσι ρε. Ναι. Είναι ρατσιστής, ναι, στο να το δείχνει αυτό το ζευγάρι που είναι το να το προκαλεί. Περιεργό. Ναι. Το να το προκαλεί. Το να το προκαλεί. Ναι, αυτό, ναι. Δηλαδή το να βγαίνουν κοινή θέα, ας πούμε, στα πρωινάδικα και στα μεσημεριανά και να λέει ο άλλος, αχ, είμαι έτσι και είμαι αλλιώς και αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα. Κάτσε τώρα, το πρωινάδικο. Κάτσε ρε φίλε. Ξενοκράτη, κάτσε τώρα, εδώ έχει. Άκουρα, δεις. Το πρωινάδικο τι λέει? Απευθύνεται στη γυναίκα που είναι στο σπίτι. Η γυναίκα με τον γκέι έχει μια σχέση εμπιστοσύνης. Μέρεση. Ναι. Αλλά όταν βγαίνει όμως και ακούει να πούμε ο 12χρονος, 13χρονος. Ποιος 12χρονος μόνο το πρωί θα δει πρωινάδικο? Έχει παιδί, έχει υιοθετήσει παιδί. Ρε εσύ. Τρελαίνεται ρε φίλε. Ξενοκράτη μου σ' αγαπώ, να είσαι καλά, καλό δρόμο. Κοίταξε τώρα. Yeah, yeah. Το πρωί. Όταν μπαίνει το πρωινάδικο και ίσως είναι ο γκέι κτλ. Το παιδί στο σχολείο. Τα 4-5 ώρα δεν διαβάζουν. Τηλεόραση, να μην δει τηλεόραση. Πώς θα γίνει, λέτε. Βέβαια, πρέπει να βγει ο γκέι
να παρουσιάσει το έργο του. Καλημέρα. Τι να κάνουμε, φάμε πρόστιμα. Τρελός, ρε. Εσύ δεν με τραβάς τα χαλινάρια εδώ πέρα. Λαρά. Μάλιστα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε. Και επαναλαμβάνω, ο γκέι με καλημέρα. Τη γυναίκα έχει μια σχέση εμπιστοσύνης το πρωί. Άμα έρθει η αρκούδα ο άντρας εκεί, το δίνουν άλλα πράγματα. Έλαβε. Σωστό αυτό με τους γκέι που λες. Απλά να σου πω κάτι πάνω σε αυτό τώρα, γιατί βγήκανε πολύ και μίλησαν για τους γκέι και όλα αυτά. Μάλιστα. Είσαι τρίτος από το τέλος, ναι. Ναι. Ό,τι και να πείτε και ό,τι και να πούμε, το φυσιολογικό το ορίζει η κοινωνία. Φυσιολογικό στην αρχαία Ελλάδα ήταν όλοι να κάνουν παρτούζες, ας πούμε. Στην αρχαία. Συγγνώμη κιόλας για το. Στην αρχαία Ελλάδα. Ναι. Ναι. Το θέλω να πω ότι το ορίζει η κοινωνία. Τέλος πάντων. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Έχω μια ένσταση εδώ. Όχι για το ομαδικό, μια χαρά είναι. Άλλο λέω. Α, κάτι πες. Λένε ότι η ομοφιλοφιλία είναι ασθένεια. Δεν είναι ασθένεια. Λένε, αυτά ρε. Έχουν... Άντε, ναι, εντάξει. Λένε. Ακούγεται από μια μερίδα του κόσμου ότι είναι ασθένεια. Ωραία. Και ότι αυτή η ασθένεια μπορεί να είναι και εκγενετής. Λένε. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ωραία. Αν λοιπόν γεννηθεί ένα παιδί το οποίο... Είναι, ας πούμε, γεννηθεί άρρωστο. Γεννιούνται πολλά παιδάκια άρρωστα. Όχι σαν ομοφυλόφιλα, λέω παιδάκια. Ποιος το ορίζει αυτό, το ορίζει η φύση. Σε ένα βαθμό, ναι. Μάλιστα. Εξαρτάται όμως, κοίταξε. Στάσου λίγο. Φύση ποιος είναι, είναι ο Θεός. Ο δικός σας. Αυτό για μένα δεν είναι. Κάτσε. Άλλον μπορεί να είναι. Άρα λοιπόν, την ομοφυλοφιλία την καθορίζει ο Θεός σας. Άρα λοιπόν, γιατί πάτε κόντρα με κάτι που καθόρισε ο Θεός σας. Όχι, κοίταξε λίγο. Α, εγώ έτσι λοιπόν, το ερμηνεύω. Ναι, εντάξει, το ερμηνεύει, κοίταξε. Το ερμηνεύει κάτι, το δοκούνεσαι. Όπως με βολεύει το. Αυτό, γι' αυτό λέω κάτι. Δεν ξέρω αυτό που λέει. Απλά, όχι, κοίταξε να σου πω κάτι για να κλείσουμε λίγο με την ομοφυλία. Για μπάλα πήγα να σου πω. Λοιπόν, όταν εσύ λες ότι ας πούμε είμαι ρατσιστής, όπως είπε ο προηγούμενος φίλος. Έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω και φίλους γκέι και τα λοιπά. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Έχω πρόβλημα όταν προκαλούν. Και όταν λέω προκαλούν. Δεν με απασχολεί να πει ο άλλος ότι ξέρεις εγώ είμαι γκέι. Άμα είναι κυμπάρης, καταλαβαίνεις τι εννοώ, σε συμπεριφορά του κλπ. Δεν με απασχολεί καθόλου. Το θέμα είναι ότι ο άλλος προκαλεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, τέρμα με τους ομοφυλόφιλους κλπ. Καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι. Δεν μου πέφτει κανένας λόγος. Λοιπόν, δεν θέλω να σου μιλήσω για ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί έχω σταματήσει να το βλέπω. Και χωρίς να θέλω να σας κάνω να βαρεθείτε εκεί πέρα, θέλω να σας ρωτήσω για τη Manchester United, για το Van Gaal. Έχεις καθόλου υπόψη σου πάνω κάτω. Θέλω να βασικά κοίταξε. Τακτικά. Πήγε στο 3-5-2, το άλλαξε. Για ποιο, όχι, εγώ ξέρω, θέλω να σου πω. Βγαίνουν τώρα όλοι και λένε, και εγώ μέσα από τους τσατίζω, δηλαδή βλέπω την United και δακρύζουν τα μάτια μου να πούμε, έμασταζουν. Αλλά βλέπω, ας πούμε, ότι βγαίνουν όλοι, ας πούμε, στο γήπεδο και λένε, θέλουμε επίθεση κτλ. Εγώ έχω σποτάρει ένα λόγο, ας πούμε, και έτσι πιστεύω για ποιο λόγο ο Van Gaal δεν παίζει τόσο επιθετικά και προσπάθησε να κάνει possession, την κατοχή. Εσύ για ποιο λόγο πιστεύεις, ας πούμε, ότι... Πώς τον κρίνεις τον προπονητή καταρχήν? Κοίταξε, ο Van Gaal, εγώ που τον είδα στο 3-5-2 της Ολλανδίας, το πήγε πολύ καλά. Πήγε να το περάσει αυτό το σύστημα στη Manchester United και δεν έπιασε, γιατί πήγε να γιατί το δεν έχει... Ναι. Πιστεύω ότι. Καταρχήν πιστεύω ότι δεν είναι καλά γυμνασμένη η United. Δεν ξέρω γιατρό τι. Δεν υπάρχει ομάδα στην Premier League που δεν έχει αυτό που λέμε καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Νομίζω καταρχήν η United. Ναι, όμως ρε γιατρέ, έχει δει πόσους παίκτες έχουν τραυματιστεί. Έχουν μείνει με τη μισή ομάδα έξω. Για ποιο λόγο αυτό το πράγμα? Αυτό δεν γνωρίζω. Την ένταση των προπονήσεων. Όχι από τη διαχείριση, διαχείριση του έμψυχου δυναμικού. Για ποιο λόγο είναι τόσο εύκολο. Που αυτά με το Ferguson δεν τα είχα, έτσι. Γιατί έχει αλλάξει και το προπονητικό team. Γενικότερα, αυτά με το Ferguson δεν τα είχα. Γενικότερα η United είναι σε μια φάση που προσπαθεί να ξαναγίνει η μεγάλη ομάδα του παρελθόντος με το Ferguson. Δηλαδή αυτή που ψάχνει τους στην Αγγλία και είχε μια εξωπρεπή παρουσία μέχρι και τίτλους έπαιρνε στην Ευρώπη. Δηλαδή από το 2011 και μετά που συμμετείχε στο τελικό του Champions League δεν έχει κάτι να μας δείξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γενικά η Premier League είναι πολύ πεσμένη. Κάποιος λέει ότι είναι η καλύτερη Premier όλων των εποχών. Έχει σας πέρυσι, ναι, δεν το συζητάμε, αλλά πει ότι ήταν πολύ κάτω. Αυτό είναι το ελευθερό που θέλω να κάνω. Απλά κοίταξε να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι ο Van Gaal επέλεξε. Δεν έχω συνηθίσει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα που γίνεται, γιατί έχω μείνει και είμαι στο εξωτερικό σπουδάζω, δεν είμαι Ελλάδα.
Πάντως λείπει και η προσωπικότητα μέσα από την ομάδα. Δηλαδή ένα Ryan Giggs που είχε κάποτε, ο οποίος εκεί που στράβωνε έπαιρνε το παιχνίδι μόνος του. Λείπει αυτό από το United. Τώρα έχω τον Borthwick 17 χρονών και μπαίνει μέσα και είναι χεσμένος. Μπαίνει μέσα ο Borthwick και είναι χεσμένος. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που είδα είναι ότι ο Van Gaal επέλεξε να μην παίξει, να παίξει κατοχή, που είναι ένα σύστημα το οποίο δεν το παίζει στην Αγγλία εύκολα. Έτσι. Για το λόγο του ότι ήξερε ότι στην άμυνα είναι ακυβέρνητο πλοίο. Μόλις και τα χαφ της United είναι πολύ μέτρια. Δηλαδή πήρε και τον Σβαϊστάγκερ μια μεταγραφή μόνο και μόνο για τη ρεκλάμα, ο οποίος δεν προσφέρει και αγωνιστικά. Μα να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Ο μόνος παίκτης αυτή τη στιγμή, γιατρέ, που αξίζει εκεί πέρα, με την έννοια του midfielder, είναι ο Ερέρα. Πολύ καλός παίκτης. Όπως είχε πει και ο Χάπελ, δεν μπορείς να έχεις, δεν μπορείς να θεωρείσαι κεντρικός αν δεν έχεις μάρκα στην πλάτη. Και να πάρω την μπάλα και να τη σπάσω πίσω, αυτό που λέει ο Σλαμάς το γελοκαθαριστήρα, εμένα δεν μου λέει κάτι και έχει δίκιο. Εγώ αυτό κατάλαβα, ότι έχει μια ομάδα στην οποία, ξέρω εγώ, θέλει να, δεν θέλει να δίνει την κατοχή. Πάντως δεν ξέρω πώς μπορεί αυτή η ομάδα να δομηθεί γύρω από τον Μαρσιάλ μελλοντικά. Δηλαδή τι σχηματισμούς θα ακολουθήσει, γιατί ο Μαρσιάλ αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο έχει η ομάδα της United. Για να σου πω, κοίταξε, είναι ό,τι καλύτερο έχει. Έχει και άλλους παίκτες η United από πίσω. Άμα δεις, δεν ξέρω αν παρακολουθείς δεύτερη ομάδα. Όχι. Υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος λέγεται Γκρίμπιν. Το παιδάκι είναι 18, 17. Είναι από τις καλύτερες ακαδημίες στην Αγγλία, νομίζω, της United. Είναι πολύ παραγωγική. Ούτως ή άλλως. Είναι, άμα τον παρατηρείς αυτόν τον παίκτη. Είναι ένας εκπληκτικός παίκτης. Δεκάρι, γρήγορος, ψηλός, κάθετη πάσα, φαντασία, τα πάντα. Απλά θα ρωτήσω το Ραπόπουλο, ποιος πιστεύεις, Ραπ, ότι ας πούμε στη United, γιατί πολλοί λένε ότι θα το διώξει το Βαχάλ, ας πούμε, το καλοκαίρι. Μόνο Μουρίνιο, για να έχει κίνητρο, για να δείξει κάτι παραπάνω. Να σου πω κάτι, εγώ σαν ο παδός της United όμως, δεν μπορώ να βλέπω να παίζω με την... Θα παίζει κλειστά. Και να κάθομαι λεωφορείο. Αλλιώς θα πας στον Γκουαρντιόλα. Ως επόμενο μεγάλο project. Ωραία, και να κάνω... Θα κάνει άλλο μοντέλο αυτός. Το οποίο μοντέλο πάλι θα βασίζει στην κατοχή της μπάλας, με το τι κοιτάκα που έκανε στην Μπαρτσελόνα. Θα πάρει και τους ανάλογους παίχτες όμως. Θα δομήσει μια διαφορετική... Κάτι ενδιάμεσο θέλει ο φίλος, από ό,τι κατάλαβα. Εγώ ξέρεις τι θέλω. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή... Άκου στο ξύγωνο ποδόσφαιρο. Μοντέλα, παίζω κλειστά μόνο και φεύγω στην κόντρα. Παίζω πάσα και είναι αυτό το στυλ μου. Παίζω pressing, κλέβω και φεύγω. Δεν υπάρχει. Για μένα το σύγχρονο ποδόσφαιρο πρέπει να έχει, πώς λέμε, ένας παίκτης, πρέπει να έχει και τρίπλα και ταχύτητα και. Πρέπει να έχει τέσσερα σύστημα, λοιπόν, πρέπει να έχει λοιπόν κάθε σύστημα και κάθε συμπεριφορά ανάλογα τις συνθήκες. Ο μεγάλος προπονητής είναι αυτός ο οποίος καθορίζει τις συνθήκες σε κάθε παιχνίδι. Μπορεί να παίξει ζώνη σε ένα μάτς όπου, για παράδειγμα, έχει ταχύς ποδοσφαιριστές και όχι ιδιαίτερα ψηλούς. Ισχύει. Ναι. Μπορεί να έχει όμως τρία γαϊδούρια και που θα πρέπει να παίξει συνδυασμό τρεις man to man και άλλοι χώρο. Μπράβο, και άλλους χώρους. Ναι. Να κλείνουν. Είναι ανάλογα, ανάλογα και σε μένα, στη δουλειά μου, και το χρησιμοποιώ εγώ και σε όλες τις δουλειές, πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε κατασκοπία. Πρέπει να υπάρχει, να ξέρω την αδυναμία του άλλου. Ξέρεις κάτι, αυτό να σου πω όμως κάτι. Αυτό, όταν το μάτς τραβώνει μέσα στο παιχνίδι, εσύ μπορεί να έχεις μελετήσει την άλλη ομάδα, να είσαι προπονηταράς, να την έχεις μελετήσει την άλλη ομάδα, να έχεις ποτάρι που έχει ότι το δεξί της μπακ είναι αργό, ότι δεν μπορεί, άμα κλείσεις μέσα δεν μπορεί, ότι έχει ένα πόδι κτλ. Λεπτομέρεια. Μέσα στο παιχνίδι το θέμα είναι, θα δεις. Και μέσα στο παιχνίδι, αυτός που μπορούσε να τα κάνει αυτά, με πιάνια, να δει, να διακρίνει, να βάλει ένα παίχτη να τον ξεθάψει και να... Σου λέει, εγώ θα βάλω αυτό τον παίχτη εκεί. Εγώ αν ήμουν. Ήταν ο Σερ Άλεξ. Εγώ αν ήμουν προπονητής του Πανιωνίου, στο 20 λεπτό θα είχα πάρει αποβολή τον τύπο. Μήπως το φάντασμα του έχει πέσει πάνω στη United τόσο project και δεν μπορεί να έρθει ένα προπονητής. Δηλαδή, πρέπει να το ξεπεράσει αυτό ο οργανισμός. Ναι, όμως να σου πω κάτι. Δεν είναι εύκολο να ξεπεράσει. Όταν εσύ από το 86 που ήρθες στην ομάδα έχεις κάνει ένα μοντέλο σε 27 χρόνια, έχεις κάνει ένα μοντέλο και έχεις φτιάξει το περιβόητο αυτό που λένε United Way, που τι είναι ουσιαστικά. Μάτς τα οποία ήταν χαμένα, τα μοντέλα έδειξε τρόπο να τα πάρει.
Υπάρχει εδώ πέρα όμως, να σου πω κάτι. Υπάρχει εδώ πέρα ένα. Αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση, παιδιά. Συγγνώμη και. Δεν πειράζει. Καλό να μιλάμε για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, υπάρχει εδώ πέρα ένα δίλημα. Ή θα πεις ότι εγώ. Αυτό θα και τελειώνουμε. Βασιστώ. Ναι. Ή θα πεις ότι εγώ θα βασιστώ. Θα βασιστώ στις ακαδημίες μου. Δεν θα ξοδέψω πολλά λεφτά όπως κάνουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Δεν θα μπω στο τρυπάκι και θα κάνω μια ομάδα να έχει δική της φιλοσοφία, δικό της μέταλλο. Ή θα μπει στη διαδικασία να κάνεις αυτό που κάνει η City, αυτό που κάνει η Chelsea, αυτό που κάνει η μία και η άλλη ομάδα, η Παρί, να πάρεις όλους τους παιχταράδες και να φτάνεις σε σημείο που έχει φτάσει η Real Madrid. Λοιπόν, άλλαξε ομάδα, γίνει Arsenal να γουστάρεις δυο αγώνες. Τι λες, λοιπόν, καλό βράδυ, καλημέρα βασικά, χαιρετισμούς να δώσεις στο Στάδη και τον Γιώργο Ταρίδη μου τα γεννητέα. Για χαρά. Λοιπόν, έχουμε πόσες φίλες στη γραμμή, περιμένουν δύο. Η ομοφιλοφιλία συνιστάται σε τουλάχιστον 500 είδη της. Συναντάτε. Ναι, συναντάτε. Μόνο ένα είναι ομοφοβικό. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Λοιπόν, 054, να πούμε ο φίλος σε 267. 267, ναι. Καλύτερη Πρέμιερ δεν βλέπουμε. Ναι. Νοβεγγέρ λέει να πάρει αμυντικά χάβια να το σηκώσει. Η Άρσεναλ είναι πολύ κοντά στο τίτλο φέτος. Ο 338 λέει για το Γιάννη να βάλει το τραγούδι. Είναι ο γνωστός Θοδωρής. Γύρισε. Λοιπόν, για τη Βαλένθια. Γύρισε αφιερωμένο στους Γιάννηδες του Άρη. Καλημέρα στους Αργιανάρχες για την αγάπη μου. Αργιανός από Αφρική. Λοιπόν, να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Για τη Βαλένθια λέω ότι ο Νέβιλ δεν είναι μια καλή περίπτωση. Είναι καθαρά επικοινωνιακό. Πάει η φωνή μου σίδερα, όσο σε θέλω σήμερα. Τα πάντα δίνω στη ζωή για να σε έχω κι είσαι. Θα το δούμε και αυτό το έργο αν είμαστε ζωντανοί. Πρόσμηση Νέβιλ, Βέργο δανεικό στην Έλτσε. Λοιπόν, να πούμε για τον Βέργο, όντως είναι αλήθεια, αλλά δεν βλέπω πολύ συμμετοχή. Βλέπω ότι έχει 13 φορές αποστολή σε 17 παιχνίδια της Έλτσε. Δεν ξεκίνησε ποτέ βασικός. Έχει μπει αλλαγή στα 7. 6 φορές κάτσε στον πάγκο. Δεν αποβλήθηκε ποτέ και έχει 2 γκολ σε μάτσα διάφορα. Το 898. Ο Βέλιος καλύτερος του Ιντέγια είπε από τον προς τελικά και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Ωραίος. Τότε που έδειξε τα δόντια ο πατήρ Βέλιος. Ότι δεν έδειξε τα δόντια. Πώς το λένε, παιδί μου, συναχωρέθηκε. Λέει ο γιος μου μπορεί καλύτερα. Θα το δούμε. Εντάξει. Μπράβο που βελτιώθηκε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Λοιπόν, Δημήτρης από το Κιτρινό Μαύρο Σοχό. Έλα ρε Σοχό, τι έγινε. Τι κάνουμε. Καλά φίλε εσύ. Λοιπόν, άμα θες κάνει χωράφι σε αυτό που θα πω, να το έχεις να το βάζεις. Να το ηχνογραφήσω. Λοιπόν, ναι. Θα σου πω με ένα ανεκδοτάκι σύντομο το τι διαφορά έχει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα. Είναι δύο φίλοι, ένας ΠΑΟΞής και ένας Ολυμπιακός. Ναι. Μαζί φαντάζει τώρα ρε παιδί μου. Έχουν χαθεί κανένα δεκαετία χρονάκια και κατά βάθος βρίσκονται. Τέλος πάντων, με τα πολλά με τα λίγα, κάθονται σε απαγκάκι, μιλάνε το ένα τ' άλλο. Λέει ο Παοξής, φίλε, λέει, για να τα πούμε καλύτερα. Έλα σπίτι μου, ρε παιδί μου. Θα είναι η γυναίκα μου εκεί πέρα, θα κάνει, ξέρεις, θα βγάλει ουζάκι, θα βγάλει μεζέ. Θα τα πούμε. Τέλος πάντων, κανονίζουν, ρε παιδί μου, συναντιούνται, πηγαίνει ο Ολυμπιακός σπίτι του Παοξή. Μπαίνουν μέσα. Με το που μπαίνουν βλέπουν το σκύλο τώρα πάνω στο τέτοιο, χαμός στο σπίτι, εντάξει, γιατί τα παιδιά φωνάζουν, ο σκύλος πάνω στην πολυθρόνα. Φωνάζει ο άνδρας, λέει, γυναίκα, λέει, βάλε φέρε μας ένα ούζο ρε παιδί μου και μεζέ για να πιούμε εδώ πέρα. Ρε άντε παράτα μας, λέει, συνέχεια λείψα το σπίτι, κοπρόσκυλο, το ένα τ' άλλο, δεν κάθεσαι καθόλου εδώ πέρα, όλη μέρα κοπροσκυλιάζεις και θες να σου φέρω και να σου βάλω και ούζο. Σήκω μόνος, λέει, βάλε ό,τι θες. Τέλος πάντων μετά που γράφουν τα λίγα, ο άνθρωπος ντροπιασμένος σηκώνεται, βάζει ούζο, φέρνει το μεζέ, τρώνε, πίνουν με τα βίας, τελειώνει η βραδιά ρε παιδί μου και κανονίζουν λοιπόν μένα ξαναβρεθούνε. Τέλος πάντων πηγαίνουν ξανά στο... βρίσκονται σε ένα σημείο, λέει ο Ολυμπιακός, έλα σήμερα στο δικό μου το σπίτι ρε φίλε, μήπως είμαστε λίγο πιο ήρεμα ας πούμε για να τα πούμε καλύτερα. Πηγαίνω στο σπίτι του Ολυμπιακού, με το που φτάνω μέσα. Έρχεται ο γιος του που πατέρα του Ολυμπιακού. Μπαμπάκα λέει θες κάτι από μένα. Λέει όχι παιδί μου τίποτα. Έχει την πεθερά του φίλου του Ολυμπιακού. Λέει γαμπρούλι μου λέει θες να σου βάλω ζεστό νεράκι. Να βάλεις τα ποδαράκια σου μέσα. Να μου λιάσουν μήπως κουράσεις όλη μέρα. Η γυναίκα του τον Αντάλο που ήρθε κολλώνα του σπιτιού μου και όλα αυτά. Και λέει, παθαίνει πλάκα ο Παοξής. Και λέει, ρε φίλε, πλάκα με κάνεις. Λέει, πώς γίνεται αυτό το πράγμα τώρα να τους έχεις όλους σούζα. Λέει, άκου να σου πω, λέει, ρε φίλε, πώς γίνεται.
Λοιπόν, όταν παντρεύτηκα, λέει, δεύτερη μέρα, έχουμε σπίτι. Λέω το σκύλο πάνω στην πολυθρόνα. Του βγάζω μια κίτρινη κάρτα. Τέλος πάντων, δεύτερη μέρα, λέει, βλέπω το σκύλο, λέει, έχει φάει τις παντόφλες μου. Ναι. Του βγάζω εγώ μια κίτρινη κάρτα. Ναι. Την τρίτη μέρα, έχουμε σπίτι, βλέπω το παιδί μου, το έχει δαγκώσει ο σκύλος. Του βγάζω τρίτη κίτρινη κάρτα, βγάζω το πιστόλι, το πατάω μια και πάει ο σκύλος. Ναι. Ναι, ρε φίλε, λέει, εγώ άλλο σε ρώτησα όμως. Τους βλέπεις όλους αυτούς εδώ πέρα, λέει, που κάθονται σούζα. Ναι. Από δύο κίτρινες έχουν. Ναι. Κατάλαβες. Τελευταίος. Για τον Οζίλ θέλει να πει. Με τις πολλές ασίστ σε 16 μάτς. Πολύ καλή σεζόν. Ο Οζίλ. Στο αγγλικό πρωτάθλημα με τα μέτρια αμυντικά χαφ φαίνεται ο Οζίλ. Στο αγγλικό πρωτάθλημα με τα μέτρια αμυντικά χαφ φαίνεται και ο Οζίλ. Είναι μέτριο το πρωτάθλημά τους. Πολύ. Μάλιστα. Αδύναμος φαίνεται. Εντάξει. Ανεμικός. Είναι όμως πολύ έξυπνος ποδοσφαιριστής. Ναι, πανέξυπνος είναι. Δεν το βοηθάει το σώμα του, ούτε η κατασκευή του, τίποτα. Τελευταίος για σήμερα, ναι. Καλημέρα σας, κύριε Ραπτόπουλε. Χαίρετε, κύριε. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για την ψυχραιμία σας. Δεν παίρνω τακτικά τηλέφωνο, σας ακούω όποτε έχω νυχτερινή βάρδια. Έχω συμπληρώσει από θέματα ψυχραιμίας τα τελευταία χρόνια. Δεν φημιζόμουν για ψύχρεμος πολύ. Το εκπαίδευσα, καταλάβατε. Ναι. Ναι. Στη δουλειά σας. Εκτός φαντάζομαι ότι θα αντιδράσετε διαφορετικά σε κάποιες περιπτώσεις. Πιο ψύχρεμος και έξω είμαι πλέον. Ναι. Εγώ αναφέρομαι συγκεκριμένα σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι στο χωριό μου τους λέμε φουστανάκηδες. Είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από φούστες που παίρνουν και βρίζουν. Πίσω από μικρόφωνα, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, γενικά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να μιλήσω για ποδόσφαιρα και είμαι τρελός ΠΑΟΚΣΙΣ. Είμαι παλιός αθλητής του ΠΑΟΚ. Θέλω να μιλήσω με τον γιατρό. Να, ο γιατρός. Καλημέρα. Ο γιατρός. Καλή σου μέρα, γιατρέ. Καλημέρα. Άκουσα ότι είσαι. Ευχαριστώ πολύ. Δεινός κολυμβητής. Ναι, είναι πολύ καλό. Δεν είμαι. Εγώ τον ζηλεύω γιατί το νερό δεν τον χωνεύω πολύ. Κάνει εκπληκτικό σώμα. Έχει μεγάλη αυτή, αλλά δεν είμαι καλό στο κολύμπι. Πάω αργά. Και αυτό με ενοχλεί ότι είμαι αργός πολύ στο κολύμπι. Πολύ, πολύ. Το άθλημα με τους λιγότερους τραυματισμούς είναι στον πάτο με τους τραυματισμούς από όλα τα αθλήματα. Λογικό. Και γυμνάζει όλες τις νηγικές ομάδες. Γιατρέ, που κολυμπάς? Τώρα δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Κάποιο κολυμπητήριο είναι, εντάξει. Είναι σκεπασμένο, γιατί? Όχι, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Είναι. Είναι ανοιχτό, εντάξει. Μπορεί να είναι και σε οποιοδήποτε κολυμπητήριο της πόλης που ανήκει στα ΕΑΚ, ας πούμε. Όχι, όχι, είναι σε δήμο, είναι σε δήμο. Πλέον κολυμπάω ελεύθερα. Δεν είμαι σε συγκεκριμένη ομάδα. Υπάρχουν πολλοί δήμοι οι οποίοι έχουν δημοτικά κολυμπητήρια. Γιατί άκουσα ότι κάνεις 4 χιλιόμετρα σε μία ώρα. Σε μία ώρα το κάνω έτσι για τον εαυτό μου περισσότερο. Για να γυμνάζω το μυοκάρδιό μου. Είμαι σε μια ηλικία που χρειάζομαι φυσική δραστηριότητα και το κολύμπι είναι ότι καλύτερο. Και δεν σε καταπονεί. Μία ώρα. Δηλαδή κολυμπάς σε ένα 30 αριθμό μέσω όρο. Πολύ καλό χρόνο είναι αυτό. Εκεί, ναι. Σχετικά μέτρια είναι. Για την ηλικία μου μέσα στα 36 είναι πάρα πολύ όχι, καλά. Όχι, εντάξει, αερόβια είναι. Αερόβια καθαρά. Αερόβια, αερόβια. Δηλαδή το έτσι λίγο από περίεργη, γιατί τι θες να κάνεις? Τι εννοείς, για να μπούμε στην πισίνα, κατευθείαν αρχίζεις το κολυμπήσεις? Όχι, όταν παίρνεις για να κολυμπήσεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάποιο ζέσταμα. Είναι τέτοια μεγάλη απόσταση που στην ουσία είναι... Αν το κάνεις μονοκόμματο το τετραχίλιαρο. Μονοκόμματο τροχίλιαρο, χωρίς διακοπή. Είναι μια ώρα κολύβηση. Μόνο ελεύθερο, έτσι, δεν αλλάζει στυλ. Όχι, είναι το καλύτερο. Ούτε φυσιολόγιο, ούτε πόδια, τίποτα. Όχι, όχι, είναι το καλύτερο στυλ, έτσι ώστε να δουλέψει και φυσική κατάσταση. Γιατί έχει σταθερή ταχύτητα και ρυθμό, που αυτό με νοιάζει περισσότερο. Εντάξει, μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα. Μπορεί να κάνει, ας πούμε, 4-800 και να κάνει 3 πυραμίδες. Τα πάντα μπορεί να κάνει. Διαλυματική προπόνηση είναι να ανεβάσει λίγο το γαλακτικό οξύ. Δεν θέλω να το ανεβάσει το γαλακτικό χωρίς λόγο. Όχι. Μπορεί να βάλει του χρόνου που κολυμπά. Εντάξει. Τα 4 χιλιόμετρα να κάνεις 1-2-3-4-3-2-1. Ναι, με πυραμιδούλες. Ναι, με πυραμιδούλες. Ναι, μπράβο. Και να βοηθήσεις ακόμα περισσότερο τον εαυτό σου σε φυσική κατάσταση. Λέω εγώ. Αναλόγως. Άμα θες να δουλέψεις σε αντοχή στο αναερόβια, στο γαλακτικό, να ανεβάσεις το γαλακτικό, μπορεί να το κάνεις αυτό. Ναι. Απλά είναι. Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν κολυμπούσε, ποια ομάδα ήσουν, α? Έχω ξεκινήσει από την πόλη που μεγάλωσα, από την Κοζάνη, μετά έχω παίξει και στην Κοζάνη. Πάρα πολύ ωραία. Ερχόμουν κάθε χρόνια στην Κοζάνη για να κάνουμε τα λασάνια. Συμμετείχαμε με δικούς μου αθλητές. Προαγωνιστικές κατηγορίες είναι αυτές. Προαγωνιστικά, ναι, είχαν γίνει με αυτή τη μορφή. Ναι. Τα λασάνια ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, τώρα δεν νομίζω να γίνεται πια. Λοιπόν, θα σας καλημερίσω γιατί με καλούν. Ευχαριστούμε πολύ για το τηλέφωνό σου. Να είστε καλά, γιατρά, θα τα ξαναπούμε. Έγινε. Ενοχλητικός ο ήχος του τηλεφώνου. Τι να κάνουμε, κάποιοι άνθρωποι. Πώς?
Ναι. Ναι. Κολυβητής θα ήταν ο φίλος. Όχι, προφανώς θα είχε παιδί σε κολυβητική ομάδα για να μιλήσει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δεν ξέρω την ηλικία του ανθρώπου, αλλά νομίζω ότι ο υγρός στίβος, επειδή έχει τέσσερα αθλήματα. Ποια είναι τα τέσσερα? Είναι η κολύβηση, είναι η υδατοσφαίριση, είναι η συγχρονισμένη και οι καταδύσεις. Είναι μια ομοσπονδία που έχει τέσσερα αθλήματα στην επίβλεψή της. Οι καταδύσεις τώρα. Είναι στην κολυβητική ομοσπονδία, ανήκω. Γυμνάζουν το κορμί οι καταδύσεις. Σαφέστατα. Πώς? Πρέπει να έχεις, πρέπει να είσαι πολύ γυμνασμένος για να κάνεις κατάδυση. Άκου, άκου. Ότι πρέπει να είσαι γυμνασμένος για να κάνεις κατάδυση είναι κατανοητό, αλλά η κατάδυση σαν άθλημα. Είναι γυμνάζει. Δυναμικό. Είναι δυναμικό, είναι δυναμικό άθλημα. Ναι. Είναι δυναμική η άθληση. Ναι. Ναι. Δεν το βλέπω για. Ξέρω εγώ, δεν έχει επικίνδυνο αυτό, έτσι δεν είναι? Όχι. Γιατί όχι? Υπάρχουν συνθήκες ασφαλείας, δεν γίνονται έτσι. Με την μπουκάλα δηλαδή? Όχι, καταδύσεις από την πλατφόρμα. Α, από πάνω, από πάνω να πέσει. Καταδύσεις. Α, κατάδυση λες, ναι. Ναι, ναι. Σαν και αυτές που έκανε ο Γιαννακόπουλος. Όταν ήταν ποδοσφαιριστής. Ναι. Βουτιές. Όχι, εγώ λέω για τις βουτιές που κάνει με το ψάρεμα. Αυτό δεν είναι σχέση. Αυτό είναι κάτι ελεύθερο. Δεν υπά... Γυμνάζει. Πώς δεν γυμνάζει? Είναι δυνατόν? Τι γυμνάζει? Γυμνάζει και παραγυμνάζει. Και όχι μόνο. Και είσαι σε κρύο περιβάλλον, το οποίο είναι ο οργανισμός για να συνέλθει και να ανταπεξέλθει. Είναι πολύ διαφορετικές οι απαιτήσεις. Είναι πολύ απαιτητικές οι καταδύσεις αυτές που περιγράφεις. Εγώ πάλι τη θάλασσα τη φοβάμαι. Δεν είμαι πολύ μεγάλο. Καλά κάνεις, ναι. Γιατί δεν μπορεί να ξέρει τους κινδύνους, τους χαρτογραφήσεις. Ναι, είναι η κίνδυνη μεγάλη. Πολύ μεγάλη, όντως. Πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνεις ποτέ μόνος άθληση μέσα σε θαλάσσιο περιβάλλον. Πρέπει να είσαι πάντα σε διάδα, τουλάχιστον. Άμα ζαλιστείς λίγο, άμα κάνεις, να μπορείς να σε προσέχει κάποιος. Εννοείται. Πώς είδες την εκπομπή? Πάντως, αυτό που κατάλαβα εγώ με, το... με αυτό τη συμβίωση, αν την εκπομπή την κάναμε πριν 10 χρόνια, θα βγαίναν και θα ουρλιάζαν, θα φωνάζαν κτλ. Βλέπω όμως με την πάροδο του χρόνου, η κοινωνία δεν ενοχλείται, να πούμε. Εντάξει, το κάτι το συνηθίζεις πλέον, είναι θέμα συνήθειας. Είναι θέμα. Και συνήθειας, είναι στην αισθητική σου, το πώς το αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Εννοείται. Και ναι. Απόψεις και θέσεις. Δηλαδή θέλει ένα χρόνο. Και στάσεις. Ναι. Ναι, η κοινωνία είναι πιστεύω όριμη για να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Άρα σε το βάζουν την κατάλληλη χρονική στιγμή, έτσι. Εντάξει. Δεν βλέπω, ας πούμε, τους χριστιανούς να βγαίνουν να καίνε βιβλία έξω όπως παλιά και τα λοιπά και κατάρες και τα λοιπά με τους σταυρούς στα χέρια και τέτοια. Δεν βλέπω τέτοια. Ευτυχώς δεν υπάρχει αυτός ο φανατισμός. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι καλό σημάδι. Εννοείται. Ε? Ότι ο κόσμος πλέον το βλέπει διαφορετικά. Είναι πιο σκεπτόμενος. Ναι. Είναι καλό. Καλό. Μάλιστα. Λοιπόν, τι μάτσα έχει αυτή την εβδομάδα να δούμε. Τώρα πάμε προς το τέλος γαμό. Είναι η Β' Εθνική και η Α' Εθνική. Βασικά η Β' είναι πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Έχει ένα μεγάλο ντέρμπι στη Θεσσαλία ανάμεσα από τη Λάρισα. Δεν με τραβάει αυτή η Β' Εθνική. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δεν έχει μέσα πόλεις. Πώς δεν έχει? Έχει Λάρισα, έχει Τρίκαλα, έχει Βόλο, έχει Λαμία, έχει Σέρες. Εδώ κάνεις λάθος. Τι πόλεις έχει? Δεν είναι πολύ μεγάλη Λάρισα, δεν έχει από πίσω ποδοσφαιρική ιστορία. Για πες τις άλλες. Ολυμπιακός, Βόλου, ναι. Πανσεραϊκός, Παναχαϊκή, Λαμία, Τρίκαλα, Καρδίτσα. 7-6. Απόλλων Αθηνών. Γιατί είναι μια παραδοσιακή ιστορική ομάδα. Ναι. Καλυθέα, είναι ο Εργοτέλης, είναι τα Χανιά. Εντάξει, είναι ο Πανεγιάλιος, ιστορική ομάδα και αυτή. Και ποδοσφαιρό κόσμο στο Αίγιο. Βλέπεις να πούμε παλιά μάτς. Η παλιά Β' Εθνική είχε πολύ περισσότερο κόσμο. Πανηλιακό, α πούμε. 5.000 κόσμο. Πόρε. Και προχθές πήγαν τα Τρίκαλα. Προοδευτική, 4.000-3.500 κόσμο. Τα Τρίκαλα παίξαμε 7.000 κόσμο. Πανηγυρισμοί, φανατισμό. Πόρε, πώς γίναμε έτσι. Κρυόκολοι γίναμε, να πούμε. Ναι. Εντάξει, γίναμε. Προοδευτική, Ιωνικό. Δεν έχει ντέρμπι μίσου. Έχει το Βόλος Λάρισα, το Τρίκαλα Καρδίτσα. Εντάξει, είναι ωραία αυτά τα παιχνίδια. Παλιά υπήρχε αυτό που λέμε, εντάξει, έπαιζες για την τιμή. Πώς? Δεν θέλω. Πού είναι το Ολυμπιακός Νίκη Βόλου, αυτό θα ήθελες, ας πούμε, τέτοια παιχνίδια. Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Βόλου. Θέλω να πούμε. Κοζάνη Ορδαϊκός. Δοξαδράμας Πανσεραϊκός. Καβάλα. Καβάλα Πανσεραϊκός. Ναι. Κατάλαβε, τέτοια μου λείπουν, να πούμε. Θες αιματοχυσία, θες ασπένς, θες αντιπαράθεση, ίντριγκα, μετακινήσεις οπαδό. Μεγάλο Ατρόμητος, ναι. Λίγο παρακμίζελο. Αυτός ο ποδοσφαιρικός πολιτισμός με τις άδειες κερκίδες στη Β' Εθνική, γενικότερα. Βλέπεις τον Κανελάκι, άδεια κερκίδα απέναντι. Αυτός ο πολιτισμός του καφενείου δεν είναι. Αλλάζουν οι καιροί. Πώς? Αλλάζουν οι καιροί. Ναι. Εσύ λησμονείς τη δεκαετία του 90 την E3, τις μεταδόσεις από ισχυρές επαρχιακές έδρες. E3 καθαρά έπρεπε να την έχει τη Β' Εθνική. Να τη βάλει μέσα στο σπίτι.
Βέβαια. Και το πιο σημαντικό μάτι τη αγωνιστική, αφού το θέτει έτσι. Ρωτέ τη βίνα πληρώσω εδώ, Β' Εθνική. Εγώ το κάνω. Ναι, μαζί με άλλα. Δεν το έκανε να το δει μόνο σε ένα κανάλι, τη Β' δεν την έβλεπε. Σε συνδυασμό. Εντάξει, έχει ποικιλία προγράμματο, αλλά η Β' Εθνική έχει το suspense τη. Δηλαδή, σου λέω προχθέ έβλεπε τα Τρίκαλα. Μια ομάδα η οποία έχει καιρό να εμφανίσει το προσκήνιο και είχε 7.000 κόσμο μέσα. Αυτό είναι σημαντικό, φίλε. Είχε κόσμο και έχει και τον Παναγόπουλο που είναι πολύ ωραίο προπονητή. Σ' αρέσει. Ναι, ναι. Πλακωθήκανε. Είχε και κόσμο από τη Λαμία. Ήρθε. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Ήρεμο περιβάλλον. Τι να του κάνω εγώ του 7.000, φίλε. Η Λαμία. Είχε 500 Λαμιώτες, 7.000 Τρικαλινό. Δηλαδή, αυτό που είδα εγώ τώρα, Λαμία ακράτητο. Κυνηγούσαν ένα φίλο μου διαιτητή. Μπήκανε μέσα 4.000. Ο Παθιακάκης. Κάνανε το Παθιακάκι με έμφραγμα. Φοβόταν να βγει, μπάθηκε δεύτερο. Αυτά είναι μάτσα. Θέλει εσύ, α πούμε, δυνατέ έδρε χωρί τηλεοπτικέ καλύψει, παιχνίδια τα οποία να είναι. Το πούλμα να πηγαίνει απ' άλλο δρόμο. τι είναι αυτό. Εντάξει. Παλιά βλέπαμε τοπικό. Τριανδρία, Μαραθώνα. Πόμα Λακοπή, Φίνικα Τούμπα. Και είχε 300-400 άτομα, γειτονιέ κτλ. Νέα Ελλάδα, ξέρω εγώ, φλόγα ανάληψη. Χαμό. Είχε την ομάδα τον Πορφυριακό, του Ασλαμάη ομάδα. Είχε θέμα. Δεν έχει τώρα. Δεν, κρυάδα. Εντάξει. Καλή συνέχεια με Γιάννη Κλητήρη. Επίση. Για 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 με